θα πεις και πώς θα μπεις, γιατί σχολάει η τέτοια. Ποια? Η συγκέντρωση του Τσίπρα εδώ στο λιμάνι, να ξέρεις. Γι' αυτό άρχισα λίγο. Ήμουν λίγο γύρω-γύρω έκανα. Έχει εδώ πέρα gathering, κάνα. Εδώ είμαστε, εδώ ρε φίλε. Σύνταγμα ρε φίλε. Ποιο πάει πλέον στο Σύνταγμα ρε φίλε και το γεμίζει, πες μου λίγο. Δυνάμωσε λίγο. Ποιο έχει τα guts να πάει στο Σύνταγμα πλέον και να το γεμίσει σε προεκλογική. Πού? Προεκλογική περίοδο. Περισσό. Ενώ εδώ βλέπει φίλε. Δυνάμωσε το ένα, Γιάννη. Ενώ βλέπει φίλε, εδώ. Παντού. Ωραία. Λίγο, πάνε και καλά είναι, καλά είναι. Ωραία. Τι έχουμε, φιλαράκι μου. Τι γίνεται, Νίκο. Έχουμε κανένα θέμα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία στο γήπεδο. Είχε σήμερα, κόσμο στο Ιβανόφιο, έμαθα. Ήταν πολύ ευχάριστα σήμερα στο γήπεδο. Ήταν πολύ ευχάριστο το γήπεδο σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά να το ξανακάνουμε, παιδιά, έτσι κοίτα, ωραία. Κοίτα, πρόσεξα με λίγο. Εγώ, εντάξει, που υπάρχει σε αυτή την πόλη εδώ και δεκαετίες, μια αντιπαλότητα, κουλουπού κτλ. Εγώ όταν είδα το Ντέλι να βρικώνει με γκος. Μετά να δεις τι έγινε, μετά ήταν. Μετά είχε κι άλλα. Και η Λία που είδα μετά να βουλκώνει. Σου λέω τώρα ήταν πολύ ευχάριστα σήμερα, πραγματικά. Δηλαδή να το ξανακάνουμε. Οι ομάδες μας μπορεί να έχουν πολλά στραβά μπασκετικά στην πόλη και ποδοσφαιρικά σε κάποιες περιπτώσεις. Okay. Αλλά όποιος έρχεται, δένεται. Καλά, όχι όλοι. Αρκετοί. Εντάξει, ναι. Κάποιοι είναι μισθοφόροι, okay. Αλλά οι περισσότεροι δένονται με την ομάδα. Και άμα, ναι. Έχει, και άμα οι ομάδες έχουν και καλή πάστα ανθρώπων και μπασκετάνθρωπους, όπως έχει ας πούμε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης, αν εξαίρεσε το Χάρη του Παπαγεωργίου, δεν έχει άλλους, γύρω-γύρω στον περιβάλλοντα χώρο, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Έχει αφήσει τώρα εδώ πέρα ο Postman ανοιχτό το Facebook του. Αλλά εγώ επειδή είμαι τίμιος, θα κάνω αποσύνδεση. Το Facebook του. Κατάλαβες, επειδή είμαι πολύ τίμιος. Να μπω στο δικό μου, γιατί χρειάζεται. Τι έγινε στο Πλατανιάς, ρε φίλε, άστα αυτά τώρα με τον μπάσκετ. Στο Πλατανιάς. Ο μπάσκετ κλάμα εκεί, εντάξει. Γιώργος Κομίνης. Χάνουμε τελικό Masterchef, ενώ θα πρέπει να έχουμε live ήχο. Να βάλουμε και εκεί live ήχο, μην το ξεκινήσουμε τελώς. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με το Masterchef. Εντάξει. Ναι. Για πες. Κάτσε, εδώ θα είναι live μετά, δεν θα βγει. Μετά θα είναι live, ναι. Okay. Εκεί μπορεί να βάλουμε, έχω το σκεφτό. Θα μιλήσω λίγο με. Εδώ είχαμε βάλει live στο GNTM, είμαστε σπίτια μα. GNTM δεν είχαμε, ναι, ήταν Δευτέρα. Που είχε πέσει το σύστημα του Σάρ, ναι, τέλος πάντων. Την πέτυχα εσύ την τέτοια σου είπα. Την Βιζιταριάν. Πέτυχα την Ειρήνη Γκαζαριάν με την Άννα Μανατίδου το Σάββατο βράδυ. Αφού αυτές δεν μιλιόντουσαν ή δεν είχαν θέμα. Οι δυο τους ήταν εκεί που ήμουνα, από ό,τι μου είπαν. Σε ποιο, πες μαγαζί, πού. Δεν χρειάζεται να πω μαγαζί. Έλα, πες μαγαζί τώρα, δεν πειράζει. Σε μια ταράτσα. Ναι. Ξεκίνησε να πηγαίνει και εσύ στι ταράτσε, συνάδελφοι. Φίλο, με πάνε, εγώ δεν έχω θέμα. Όπου μου πούνε πάω. Και να ξέρεις ότι είμαι. Το δεκάχρονο. Είμαι χαμελέον. Σαν το καλό αυτό. Εγώ είμαι χαμελέον. Προσαρμόζομαι και στα σαλόνια και στα αλόνια. Εγώ δεν μπορώ. Απλά στα σαλόνια που έχει και μετά λίγο κουράζομαι, να ξέρεις. Δεν μπορώ και πάρα πολύ. Επειδή είσαι λαϊκό παιδί, Νίκο, είναι γνωστό. Όχι. Ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Εντάξει, να πα καμιά ώρα, να πει κανένα πρώτο, άντε να πει κανένα δεύτερο. Μέχρι εκεί το να μην το ξεφτυλίσει και πολύ. Τέλος πάντων. Και τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια ήταν το Σάββατο σε μια. Εκδήλωση τέλος πάντων εταιρεία καλλιντικών και δεν συμμαζεύεται και το βράδυ ήταν εκεί. Πέρασαν μια βόλτα να πιούν από το. Ναι. Πήγες, μίλησες. Εμείς με τον Νίκο τον δεν Παδόπουλο. Πρόλαβα να την είδα εκπομπή. Στο τέλος την Γκαζαριάν. Η Άννα Μανατίδου έτσι είναι Θεσσαλονικιά. Πολύ. Αυτή είναι μια. Αυτή είναι. Μπουκίτσα, δηλαδή. Πολύ μικρή. Πώς το λένε, καταλαβες. Η Άννα Μανατίδου, εντάξει, είναι λίγο γεμίστρα, λέω εγώ. Τι είναι? Γεμίστρα είναι. Γεμίστρα. Του κρεβατιού. Γεμίστρα. Ναι, έτσι τη χαρακτήριζα. Είναι δύο λέξεις μαζί, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα. Ναι. Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως η Ανούλα. Ενώ ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε στο GDM. Είναι ένα project το οποίο το βλέπεις έξω. Την έχω ξαναπετύχει εδώ στην πόλη, να ξέρεις. Αφού εδώ μένει. Ναι ρε παιδί μου. Από κοντά έχει πιο ενδιαφέρον από ό,τι άλλο στο GNTM, καταλαβες. Η Εύη δεν ήταν που είναι και αυτή από εδώ. Όχι. Του παιδί μας. Όχι, όχι. Γιατί αυτή η εκπομπή στηρίζει Εύη, να ξέρετε. Ναι, είμαστε με Εύη, είναι αλήθεια. Είμαστε ξεκάθαρα με Εύη. Τη βλέπω να έχει φάει μονάκα. Δες ρε φίλε, Σύνταγμα. Δες ρε φίλε. Δες ρε, ποιος πάει ρε πλέον στο Σύνταγμα και το γεμίζει. Βρες μου ρε έναν. Και προσέξτε. Να πάει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σύνταγμα και να το γεμίσει. Δεν το γεμίζει. Όχι με Ρωμά. Δεν το γεμίζει εδώ. Και άλλες εθνικότητες. Παρακαλώ ρε. Γνίζεις εκεί πέρα να πούμε. Πάλι, ρε. Αυτό. Ναι. Σε λίγο θα φύγει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Παλιά αυτά, τα έχει κόψει. Σωστό. Ναι, Μποφίλιου. Ασχολείται, Δυνατάσα είναι. Και αυτή είναι, κνήτησα. Μετακόμισε τώρα είναι η Ζουγανέλη. Δες λαό, ρε φίλε. Ωρε κουτσουπάρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Και δεν είναι CGI, να ξέρετε. Είναι πραγματικό. Άσε με τώρα. Και ούτε πλάνα τώρα από ντρόου να το γεμίσουμε από πάνω με. Δες εδώ, δες. Κανονικά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ θρημωγμένοι. Οκ, αλλά ρε παιδί μου, έχει γεμίσει το Σύνταγμα ο άνθρωπος.
Τώρα το Κινάλ να έκανε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, τόσο κόσμο δεν θα είχε. Ναι, με αυτό σου λέω. Όχι το Κινάλ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχαν τόσο κόσμο. Φίλε, ο Αλέξης ήταν εδώ στην προβλήτα στο λιμάνι πήγε. Πού να πάει εδώ στο τέλος. Δύσκολος. Ναι. Και να δεις που θα. Τι θα θυμάμαι και στην Αθήνα τα μέρη όλα τα μπερδεύω, ρε φίλε. Γιατί διάβαζα που είναι να κάνουν τελευταίες ομιλίες του τέλος πάντων, αλλά δεν θυμάμαι που ήταν να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Αύριο. Το Τσίπρας δεν κάνει σύνταγμα πάντως, αν θα κάνει στην Αθήνα. Να πάνω στον Αντένα έχει debate. Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες. Oh. Αυτός είναι ο κύριος στη Μονόπολη. Αυτός είναι νομίζω ο χαμένος αδερφός του Γιώργου Παπαδάκη. Παπαδάκη, ενδεχομένως, ναι. Ναι. Ρίτσα Μπιζόπουλη, καλή συνάδελφο. Έμπαινα. Πω, πω, τι πάνελ είναι αυτό, ρε φιλέ. 8 άτομα έχει, πότε θα μιλήσουν όλοι αυτοί. Την πιο ωραία παρουσίαση υποψηφίων. Δημιουργία ξανά. Αλήπιος Χατζηιωάννου. Ο Αλήπιος. Ναι, τον κύριο Αλήπιο θα ήθελα. Βεβαίως, κύριε. Αλήπαστο έχουμε. Θέλετε λίγο. Την πιο ωραία παρουσίαση υποψηφίων έχει κάνει χθες ο Μουτζινάς. Εκπληκτικό. Ναι. Το είδες. Όχι, δεν το είδα. Α, πρέπει να το βάλω να το δεις μετά. Τι έκανε. Που είχε φωνάξει επιφανείς υποψηφίους. Ναι, ναι. Ο Μουτζινάς. Ναι. Live. Live. Και τους έλεγε. Έχει βάλει ένα πόντιουμ. Εντάξει. Και του έλεγε: έχετε 45 δευτερόλεπτα ο καθένα. Βγαίνετε, μιλάτε, μπαίνετε στην πόρτα που έχει εκεί πέρα, βγαίνει άλλο μετά. Α πούμε το Γεωργούλη για παράδειγμα, ξέρω εγώ. Ήταν ο Γεωργούλη. Ο Χάρης ο Ρώμας που κατεβαίνει με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη. Στην περιφέρεια. Α, όχι. Okay. Ναι, στην περιφέρεια Αττικής, κόντρα στη Δούρου. Και έλεγε τάξη και ηθική και τέτοια. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ναι. Που μπήκε με φαράση και σκούπα μέσα στο στούντιο. Ναι. Ποιος άλλος ήταν. Είχε διάφορες προσωπικότητες που κατεβαίνουν επώνυμου, που είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες δημοτικές παύλα περιφερειακές εκλογές. Είχε ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Τώρα αυτό το ξύλινο, το κρύο, το οποίο κάνει, ας πούμε, τώρα η συμπαθέστατη Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τις Κυριακές. Ναι. Λοιπόν, έχουν λίγο ψωμάκι αυτές οι εκπομπές που γίνονται ακριβώς μόλις κλείσουν οι κάλπες και έχει καλεσμένους, κόντρα καλεσμένους, υποψηφίους, αναλυτές. Πώς λέγονταν εκείνος που είχε το Μέγκα, επί σειρά ετών με τα γυαλιά, που είχε τη δικιά του εταιρεία, που ήταν σε μια εταιρεία. Ο Νικολακόπουλος που είναι τώρα Α, όχι, ο Θεοδωρικάκος. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνος ήταν. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Ναι. Όπως βλέπεις το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες μάλλον, δεν βρέθηκαν και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις γιατί πλέον όλοι ξέρεις είναι λίγο μαζεμένοι. Δηλαδή. Δεν. Ξανύχθηκαν με 10 μονάδες, πήγε στις 6, πήγε στις 5. Όχι. Καταλαβες. Είναι λίγο το τέτοιο. Εγώ θα σου κάνω μια πολιτική ανάλυση αυτή τη στιγμή. Όλο το ζουμί είναι ανοίγω από εδώ, πλέον είναι αναποφάσιστη. Και όχι στις ευρωεκλογές. Σωστό. Που έτσι κι αλλιώς. Δεν λένε και πάρα πολλά. Σωστό. Αλλά στις εκλογές τις βουλευτικές λένε όσοι γνωρίζουν. Λένε για μένα. Και εμείς τους διαβάζουμε. Ναι, ναι, Νίκο. Ότι οι αναποφάσιστοι κυρίως προέρχονται από. Είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Κατάλαβες. Και είναι αναποφάσιστοι. Λογικό είναι. Οπότε γιατί λοιπόν ο Αλέξης προσπαθεί να τους επαναπατρίσει. Συνειδητοποίησαν το λάθος. Και ο Κούλης προσπαθεί να τους πάρει. Ναι, συνειδητοποίησαν το λάθος το οποίο έκαναν. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι αναποφάσιστη, σου είπα. Δεν είπα ότι θα πάνε αλλού. Είναι αναποφάσιστη. Άμα δεν ήταν. Πρόσεξε μετά, σίγουροι δεν θα ήταν αναποφάσιστη. Θα λέγανε ότι. Εγώ κάτσε να ψηφίσω. Υπάρχει εδώ και 7-8 χρόνια. Δεν υπάρχει 30 χρόνια να έχει πάρει 20 ψηφοφόρου. Τι να κάνουμε. 5. Στην εξουσία 4 βασικά. Ναι. Θα ξεχάσω εγώ 3,5 ώρα το βράδυ στην Περαία που είχε ουρά έξω από το ATM τη Πειραιό. Άσε μου. Είναι παλιό ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Θα τα ξεχάσω εγώ αυτά. Ναι, βέβαια. Που γυρνούσαμε. Το μοναδικό εξάμεινο που είχαμε κανονική κυβέρνηση. Που γυρνούσαμε τότε με τον αδελφό μου και ψάχναμε ATM και είχαμε φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο. Ναι. Εννοείς τότε που ήταν η πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος το οποίο αποφάσιζε μόνο του για αυτά που θέλει. Για το ελληνικό κράτος. 6 μήνες αυτή ήταν. Δεν υπήρχε άλλη και μετά έγινε Αρμαγεδόν. Για το ελληνικό κράτος, Νίκο, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ναι, ναι. Εντάξει, και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Μία μοναδική λύση είναι. Όποιο. Ζωή του Κωνσταντοπούλου. Ζωή του Κωνσταντοπούλου. Θα ήταν πολύ δυνατή λύση, νομίζω. Αν θέλουμε λοιπόν ρεαλιστικά, είτε είναι στην κυβέρνηση, στην εξουσία βασικά, είτε καλύτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο κύριος Κουτσούμπας, δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Γιατί απ' έξω έρχεται τώρα το χαρτάκι, που λέμε πώς λέμε στο ποδοσφαιρικό ρόλο, του δίνει χαρτάκι. Εσύ που πήγες τέτοιο. Λοιπόν, πήγες, έρχεται το χαρτάκι. Αναψυχή που εγώ να πάω πρωθυπουργός. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Πήξε ένα ψυχήνικο από εδώ που λέει. Έκανε ένα ταξίδι, ρε φίλε, σαν άνθρωπο. Πώς το λένε. Τι. Όχι ενημερωτικό. Τι. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Εκπαιδευτικό. Ήταν ένα
μια μικρή εξόρμηση η οποία πραγματοποίησε. Δεν προλαβαίνω να πω το κλείσω, ρε παιδιά. Ναι, δεν τα λέμε. Και είχε και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα αφού βρέθηκα εκεί που βρέθηκα, λέω γιατί να μην πάω. Ναι. Κατάλαβε και πήγα μια βόλτα Johnny... και εποχή. Μόλι θα δω, ξέρω το να κάποιο σε μελετάει. Όχι, δεν με μελετάει. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση με τα αλλεργία. Έχει κουράσει πάρα τόσα πολύ χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Φέτος την πάλεψε νομίζω λίγο καλύτερα. Την πάλεψε καθόλου καλύτερα, φίλε. Με ενοχλεί ακόμα. Σε έχω δει χειρότερη. Μου την έχει δώσει αυτό το σκηνικό με την αφρικανική σκόνη που δεν λέει να φύγει. Ωραία. Τι θαλασσινά νερά βάζουμε, τι το ένα, τι το άλλο. Δεν λέμε να ηρεμήσουμε. Δηλαδή εκεί που ηρεμούμε ξαναεμφανίζεται λίγο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ κουραστική όλο αυτό το σκηνικό. Τραβάει κανένα μήνα πλέον. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη ένταση, αλλά δεν σταματάει και με εκνευρίζει. Αυτό είχα να πω. Ζαν-Λουί Καψαλά. Ποια. Ζαν-Λουί Καψαλά. Δεν είναι αυτός, άλλος είναι. Σεφ. Πω, με βουλοκαίρι, φίλε, δεν βάζουν. Τι λέει, ρε, φίλε. Αυτός ο τύπος ο Χρονόπουλος λέει είναι... Τρομοκράτης. Σε μεγάλο εστιατόριο του Παρισίου. Ναι, ναι. Τους πιο γνωστούς, τέλος πάντων, Έλληνες. Σεφ. Και εμείς τι κάνουμε. Άσε μας, Νίκο, μια μπριζόλα στο φούρνο βάζει και μας την έχει δει σε έφτα. Όχι, άσε μας τώρα. Και εγώ εντάξει. Βάζει το τσί εκεί πέρα πάνω στα κάρβουνα και μας την έχει δει και ξέρω και εγώ τι. Έχεις φάει. Πρέπει να το κάνεις πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ κρέας στα κάρβουνα. Δεν έχεις φάει. Θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Λογικά θα είναι κάτι. Με μένα είναι διαφορετικό. Πέρα από κάθε φαντασία. Με αυτό που θα πας πάντως την άλλη εβδομάδα στο πανηγύρι. Ναι, αν πάμε λογικά. Πήγαν παράπονα για το ψήσιμο του. Εγώ φυσικά εννοείται ότι το τίμησα με τρέλα. Αυτός έπεισε. Ναι, αφού έκανε το λάθος, να εμφανιστεί στην αρχή εκεί μπροστά. Και εδώ του είπα εγώ ότι φύγει από εκεί και θα σε χώσουνε. Ωραία, γελούσε. Το έφεγε το χώσιμο. Εντάξει. Και όλα καλά. Το καταλαβαίνω γιατί και εγώ στο σπίτι με έχουν βρει μπόσικο. Και έρχεται. Όχι, αυτός ήταν και καινούργιος στην παρέα εκείνη τη μέρα. Και όταν κάθισε μπροστά εκεί, ναι. Εγώ του είπα ότι φύγει από εκεί. Ναι. Γιατί θα φας χώσιμο. Ωραία. Ναι. Χαχαχαχαχα. Φάει το χώσιμο δύο ώρες ψήνει εκεί πέρα. Εντάξει, και μην μιλάς μετά. Εμένα μ' αρέσει. Α, είναι... κόκκινη κάρτα βλέπω. Είναι Αγγαρία, αλλά μ' αρέσει. Τι κόκκινη κάρτα. Αυτός είχε μια κόκκινη κάρτα, αυτός ο Ιβαλιώτης. Κάτι του Λάος. Παλιότερα, νομίζω και τώρα. Το... Αν υπάρχει Λάος, υπάρχει. Γιατί όχι. Το Λάος. Ναι. Ωραία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πότε πήγαμε. Τι πότε πήγαμε. 10 και 20 πήγες μέσα. Πω, πω, δες τι γίνεται, λαοθάλασσα αυτό το σύνταγμα. Φοβερά πράγματα. Στοίχημα.gr μαζί μας με επιλογές σε δημοτικές εκλογές. Έτσι. Για όσους θέλετε να ασχοληθείτε και με αυτό το κομμάτι, να ξέρετε ότι η Στοίχημαν έχει και αυτό το στοιχηματισμό σε όλους τους μεγάλους δήμους τέλος πάντων της χώρας. Οι καλύτερες αποδόσεις πληροφοριών στην αγορά σε όλα τα επίπεδα. Εδώ, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών εκλογών. Εδώ οι καλύτερες αποδόσεις πιστεύεις ότι είναι. Άσε μας, Νίκο, τώρα, άσε μας. Δηλαδή, είμαι κάτι τώρα να λέω στον αέρα πράγματα. Πάμε break, πάμε break, πάμε break. Με έχει συνεπάρει ο κύριος Κουτσούμπας. Ο κύριος Κουτσούμπας δεν τον ακούς τι λέει όμως. Το βλέπω, κινήσεις όμως είναι ηγετικές. Ναι. Το τρώει το φαΐ του. Οκ, okay, δηλαδή. Ναι, αλλά μ' αρέσουν οι επιλογές που κάνει στα σακάκια. Τον παρατηρώ σε αυτό το κομμάτι. Φοράει ωραία μεταξύ τα σακάκια. Βέβαια, αυτό δεν συνάδει με τις ιδέες που πρεσβεύει. Τι πρέπει να φοράει δηλαδή με τις ιδέες που πρεσβεύει, κουρέλια. Καλά, δεν σου πάνε να πηγαίνει με τρύπια σακάκια και σκισμένα πουκάμισα. Εντάξει, αλλά πρέπει να είσαι λίγο πιο τίμιος και λαϊκός. Αυτή η διαφέρουσα του Μαρκουλάκη και τον Γκούργκολο, πόσες φορές θα μας τη δείξουν. Φτάνει, ωραία, εντάξει, επιστρέφει το λόγο τιμής, κουράσατε. Λοιπόν. Λίμπρο 107,4 ακούτε, είναι ο Μπαλαντέρ. Ο πρώτο τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Με τον Νίκο Μοσχοβίτη σε ένα μικρόφωνο. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένο. Δεν βάζει, δε βάζει Δευτέρα ο Νίκο, ναι. Γιατί? Είμαι φορτισμένο, αφιλή, συναισθηματικά. Δεν μπορεί. Ήταν έντονε οι καταστάσει που ζήσαμε σήμερα. Να μην βγάλουμε αύριο ένα τέλει. Στην προηγούμενη εβδομάδα, ρε φίλε, τέλει, εντάξει. Το βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ρε φίλε. Το φέρουμε στο στούντιο. Του χρόνου, αν συνεχίσουμε. Ναι. Γιατί είναι ερώτημα αυτό. Ναι, ναι. Για πες την εξυνάδα σου. Μπορούμε να πραγματοποιούμε, να καλούμε ενίοτε, ας πούμε, ανθρώπους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, σε διαφορετικές συζητήσεις. Δηλαδή. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Να σχολιάζουμε την Eurovision, για παράδειγμα. Όχι. Ασχολιάζουμε και το αντικείμενό του, αλλά σε ένα πιο με ένα πιο χαλαρό ύφος. Πιο παρείστικο, πιο κουβεντίστικο, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ξέρω πώ θα είναι η ομάδα του χρόνου στο μπάσκετ, ας πούμε, για παράδειγμα. Α, χαλαρό ύφος δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, το μπάσκετ είναι μια άλλη. Δεν θα υπάρχει χαλαρότητα πουθενά. Το μπάσκετ είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να πάρει εσύ τον πάνω τον Αρνιάδη. Ναι. Εντάξει. Για λοιπόν... να πούμε για το μόνοκλο, το περιοδικό. Ναι, όχι, ναι. Όχι, 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 όχι. Μπορούμε να καλέσουμε και στελέχη των ομάδων. Εντάξει, όχι απαραίτητα αθλητές, ας πούμε. Ναι. Άλλωστε και όλες οι ομάδες δεν είναι καθόλου δυσκολίες τέτοια θέματα. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ συνεργασία. Γι' αυτό εμείς θα του παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πλάνο, ρε παιδί μου. Θα πάρω εγώ τον Παντελή του Ζουμπούλη. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω, ας πούμε, θα πω τον Παντελή. Γεια σου, Παντελή.
Δεν θα πω πώς θα μου απαντήσει ο Παντελής, γιατί έχει ένα δικό του μοναδικό τρόπο να το κάνει. Θέλω, ας πούμε, να φέρουμε το βράδυ στην εκπομπή, σε μια διαφορετική κουβέντα, για ποδόσφαιρο γενικά, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Δεν θα είχε ένα ενδιαφέρον. Εσύ από αυτοί που ακούνε δεν το ξέρουν. Ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος που τον ξέρουν παραπάνω τους μισούς που αναφέρεσαι, που λες εσύ. Οι μισοί Αργιανοί δεν τον ξέρουν. Ή τον ξέρουν όλοι οι Αργιανοί. Είναι σίγουρος. Είναι ο αθλητικός διευθυντής. Στον δρόμο τον δουν δύο Αργιανοί, το σταματάνε. Τώρα στέσσε και παλιά. Φυσιογνωμικά. Ναι. Ναι. Θα το πούνε έλα εδώ, ρε. Ναι, φίλε. Το καταλαβαίνουν. Έλα εδώ, γιατί έφυγε ο Ματέο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέω. Εδώ να γνωρίζουν εμά πλέον. Ναι, άλλο εσύ. Ναι, άλλο εσύ. Τον Τίνο τον Διαμαντόπουλο, όπως τον είπε τώρα. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, συγγνώμη. Σέβεστε, ναι. Ωραία. Δύο Αργιανοί προχωράνε στον δρόμο. Θα τον αναγνωρίσουν. Και έρχονται μούρι με μούρι. Θα το πούνε έλα εδώ, ρε Μόρτι. Τι γίνεται με την ομάδα. Δεν θα το πούνε. Άλλο μπορεί να ψάρει να το μιλήσει, ρε. Άλλο θα πάνε τον πει. Κύριε Διαμαντόπουλο, θα γίνει το Ματέο τελικά. Σιγά. Ναι. Σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνω εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα. Κατάλαβες. Να φέρουμε τον Μάριο Μπράνκο. Ναι. Να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Να φέρουμε τον. Το μεγάλο επίτευγμα βέβαια αυτή τη εκπομπή, να ξέρετε, θα είναι αν φέρει εδώ πέρα για μια διαφορετική κουβέντα τον. Τον. Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν θα είσαι σημαίες, εγώ θα μιλάω μόνο. Εσύ απλά από έξω θα συντονίζει λίγο, θα μου δώσει ένα πλάνο. Ωραία. Θα το βάλουμε το πέρα. Θα μιλήσουμε 10 λεπτά για ποδόσφαιρο το πολύ. Μικρό. Και μετά θα μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Εννοείται. Πού να βγαίνουμε στην Αθήνα, πού να αυτό, πάμε να φάμε, αυτό, που έχει καλή κομπές στα κρέατα και τέτοια. Στην Κίνα τι γίνεται. Ναι. Μύκονο πού να πάμε και τέτοια. Αυτό, αυτά τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Βουλιαγμένοι και τα λοιπά. Ναι. Θα ήταν νομίζω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Αυτό. Να φέρουμε το Θόδωρο Καρυπίδη που έχει γυρίσει και είναι και Θεσσαλονίκη νομίζω, αν δεν είναι σήμερα θα είναι αύριο. Αύριο το βράδυ. Τρέχουν οι εξελίξεις. Αύριο το βράδυ έχει κρίσιμο ραντεβού. Κρίσιμο ραντεβού στον Άρη. Κρίσιμο ραντεβού στον Άρη. Σηκώνουν τα μανίκια. Ναι. Δεν μπορώ. Μπορώ αυτά τα κλισέ, δεν τα μπορώ, δεν τα αντέχω. Κρίσιμο ραντεβού. Ώρα αποφάσεων, όπως έγραφε και η εφημερίδα. Και ο κοροϊδεύε, συνάδελφος. Ώρα αποφάσεων. Έχουν γίνει αυτά έτσι. Έχουν γίνει. Βασισμένο φίλο. Ο παλμός που υπάρχει στο Σύνταγμα δεν υπάρχει πουθενά, να ξέρει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτή είναι η κληρονομιά της Αλέκας που παρήγα. Υπάρχει τρομερός παλμός στο Σύνταγμα. Δεν σε δώσει μέσα τα λοιπά. Και ξαναλέω, όποιος κιωτάει, ας πάει να κάνει μάζοξη στο Σύνταγμα. Πλην του Δημήτρη του Κουτσούμπα. Να δούμε τι θα μαζέψει. Τσουμπάρα. Τι άλλο γίνεται, Νίκο, για πες. Όπλα, μια τι είχαμε, ρε φίλε. Για δώσε λίγο μια εικόνα, γιατί μόνο διάβασα και δεν έχω δει. Καταρχάς σήμερα το Όφι Πλατανιάς ήταν μια και εξώ. Το παιχνίδι. Όχι, ήταν δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο μάτς. Κάτσε, αυτό που... 0-0 στα περιβόλια πριν λίγες μέρες. Α, το 0-0 ούτε το θυμάμαι. Οκ. Okay. Και δηλαδή, με κομμίνη διαιτητή, έτσι. Με κομμίνη διαιτητή, έτσι θα εκνευριστώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με κομμίνη διαιτητή, ο οποίος είχε δώσει τραγικό, ωραία. Τραγικό πέναλτι. Ναι. Τραγικό πέναλτι στο 41-42, όπου ναι. Βέβαια με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι υπάρχει επαφή. Αλλά να το δεις με 2-3 replay, δεν υπάρχει επαφή. Και να έχουν πέσει όλοι πάνω του Πλατανιά στον Κομίνη, στον πρώτο βοηθό. Του Όφη να κάνω τα γραμματάκια και να χαίρονται από μέσα. Λέει εντάξει, τώρα πήγαμε το δίκτυο και τα λοιπά. Ναι. Μα καλά, ο Κομίνη είναι πολύ υψηλό επίπεδο ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έκανε ένα τέτοιο λάθος. Θα σου δίνει το κύπελο στο Βόλο. Ωστή. Ωστή. Βοήθα με λίγο. Ωστή. Εννοείς εκείνο που έκανε ένα λάθος επόπτη και από τότε δεν υπάρχει πέρα στη διευθυνσία. Έλα, δεν ακούω λίγο κάτι. Δεν πειράζει. Το θυμάσαι τον επόπτη φίλο που έκανε το λάθος. Εκείνο. Μια χαρά προχωράει. Θυμάσαι να σφυρίζει πουθενά. Μια χαρά προχωράει, πιστεύει ζωή του. Παρετήθηκε ο ίδιος. Ναι, αν θυμάσαι. Μια χαρά. Ο Κομίνης μετά αυτό που έκανε πέρσι, όχι μόνο δεν παρατήθηκε, έχει πάρει τα περισσότερα παιχνίδια. Δεν είχε ανάγκη εκείνο ο βοηθό γιατί είχε πολλά λεφτά. Αχα. Ναι. Ο Κομίνης μάλλον έχει ανάγκη. Ναι. Και γι' αυτό, τέλος το δίνουν και το ξεφεύγουμε και πάμε στη συνέχεια τη κουβέντα. Ισοφαρίζει ο Πλατανιάς μια ωραία γκολάρα που έβαλε να πούμε στο. Φέτος όρισε ποιο θα ανέβει στην κατηγορία. Λίγο πριν το ημίχρονο. Όλα καλά. Εντάξει. Κάνει το 2-1 όφι. Είναι έτοιμο να πληρωθεί ο Ζάχο Ντρούλινγκ που είναι εδώ πέρα. Γιατί έχει πιάσει τον Μπάουκ. Λιγότερο από 10 πόντους, νομίζω, βάλει πόσο έχει βάλει. Ναι. Και έχει παίξει 2-1. Πω. Κάνει ΑΕΚ και έχασε. Τραγικό. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, για πες. Και κάνει το 2-1 και Πλατανιάς στις καθυστερήσεις του αγώνα σου φάγησε 2-2. Και λες εκεί πέρα, τάβλα όλοι κάτω, τελείωσε. Κάτσε, βάλω τον κόλλο να δεις. Αυτό. Εγώ, αν ήμουν ο τερματοφύλακας του Πλατανιά, θα πήγαινα και θα παρέδεα το δελτίο μου. Και θα έλεγα ευχαριστώ, σταματάω το ποδόσφαιρο, να είστε καλά. Πλατανιάς, όχι όφι Πλατανιάς. Όφι, πλάτσα πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα. Πρώτος αγώνας μπαράζ, δεύτερος αγώνας μπαράζ. Λοιπόν, εδώ.
Α, τα έχει όλα. Ναι, 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 ναι. Αυτό έδωσε πέναλτι. Ναι, 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 ναι. Τον αλήτη. Ναι, 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 ναι. Τι με γυμνομάτι και χωρίς γυμνομάτι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Πω, πω. Πω, πω. Πρόσεξε. Πιο γυμνομάτι και τι. Α, πω, πω, ρε φίλε, τον αλυταρά. Μακριά από τη φάση ήταν, μάλλον. Πω, πω, πω. Αυτό είναι το 1-0, έτσι. Το 1-0 με τον Νέρα, όφη, ωραία. Πανική, μάλιστα. Λοιπά. Εδώ πέρα είναι το γκολ του Πλατανιά, που σου φάγεσαι λίγο πριν το ημίχρονο. Ναι. Κάτσε. Εδώ είναι corner που έχει κερδίσει ο Πλατανιάς. Εντάξει, πάει μπάλα μόνο στο, στη weak side. Έτσι, εκεί πέρα. Πάρτο. Ένα-ένα. Okay. Ο Τσαμούρης. Τα παχύσαρκα παιδιά του Γητικού λέει εδώ πέρα. Γιακουμάκης μπήκε. Ωραία, ναι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Προχωράμε. Α, εδώ βάλε γκολ. Τι έγινε. Κάνε το 2-1 off λοιπόν. Όχι, δεν κάνει. Στο τέλος πήγαινε με το 2-1 δεν με ενδιαφέρει. Το 2-2 και το 3-2 με ενδιαφέρει. Περίμενε. Εδώ είναι το κάσο, δεν το είδα εγώ το δεύτερο γκολ του off, περίμενε. Πω, πω, η άμυνα εδώ πέρα είναι. Για κουμάκης πρώτη παίχτη, το Δανιά θα λέγαμε το πανηγύρισε, Νίκο. Και με 10 παίχτη τελειώσαν το μάτσο, εντάξει. Αχα. Ναι, περίμενε. Πιέζει το Δανιάς, λοιπόν. Αντεγκλήσεις ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Σούτια και τέτοια, Παναγίες. Ευκαιρίες ο Πλατανιάς και έρχεται το 92 και τι κάνει. Εδώ ο Πλατανιάς. Πω, πω, ρε φίλε. 2-2. Του λέμε στην προπόνηση. Καλά. Τώρα πρόσεξε. Αυτό που το 3 δεν είναι τελευταία φάση του αγώνα. Ναι. Αγωνία στο γητικό. Κόρνερ και τέτοια. Αυτό. Δεν σε δοτήθηκε. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν παραμείνει δελτίο. Όχι. Έχει ανοίξει το τοίχο σε πολύ βρώμικο σημείο. Δες, δηλαδή έχει δύο άτομα τείχο και περνάει η μπάλα ανάμεσα από τα δύο άτομα. Το έχει φάει στην κλειστή. Μα το έχει φάει στην κλειστή, αλλά δες λίγο. Ανοίγει ρε φίλε το τείχο. Ανοίγει το τείχο, αδελφέ. Είναι η χειρότερη φάση για τον τερματοφύλακα αυτή. Δες λίγο. Την ώρα που το χτυπάει ο τύπος και δεν είναι πολύ μακριά, βλέπεις. Ποιος το βάλει το φάουλ αυτό, Μέιρα, πώς τον είπες. Βλέπεις. Oh, δηλαδή ρε παιδιά, ναι, είναι παιδιά. Είστε δύο. Δηλαδή, μην το ανοίγετε το τείχο. Έλεος. Ναι, αλλά και αυτό το έχει στην κλειστή του. Ρε φίλε, περνάει ανάμεσα από το τείχο. Τον έχει αδικήσει τον τερματοφύλακα εδώ. Και σκάει μπάλα μπροστά. Ο Νάστος το έβαλε. Οι δύο που βιδάνε στο τείχο φταίνε, λέω εγώ. Ο αρχηγός. Ο Όφη λοιπόν παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Ο Πλατανιάς παραμένει στη δεύτερη κατηγορία. Δεν αλλάζει κάτι. Είχαμε μπαράζ γιατί θα έχουμε αναδιάρθρωση του χρόνου, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Τι είχαμε. Το μπαράζ θα γινόταν ό,τι και να γινόταν με την αναδιάρθρωση. Πέρσι δεν είχαμε μπαράζ, αδελφέ. Όσοι ήταν να πέσουν, πέσανε. Όσοι ήταν ανέβηκαν, ανέβηκαν. Νομίζω δεν θα γινόταν. Έγινε και την αναδιάρθρωση, μάλλον. Νομίζω δεν έγινε. Δεν ναι. Για τον Όφη πάντως είναι σημαντική επιτυχία. Mm-hmm. Έχει έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά. Okay. Εντάξει. Είναι και μια ομάδα που έχει καλές σχέσεις με συγκεκριμένες ομάδες. Άλλο είναι αυτό. Ο Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς, να σου πω κάτι για μένα τώρα πέρα. Δεν άγγιζε να ανέβει. Γιατί? Μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να ήταν καλός, αλλά εγώ είναι αυτό που είπε σωστά ο Γιώργος Ματζιούκ στα πρώτα που το ψιλοπιάσαμε πίτε ήταν και τώρα το μάτς. Ότι η πορεία του μέσα σε σεζόν σε Football League δεν ήταν για να ανέβει. Mm-hmm. Δηλαδή ο Απόλλων Λάρισα το άγγιζε περισσότερο. Απλά από όλο Λάρισα την έπαθε Λάρισας, λίγο, με, με τη διαδικασία της επιτήρησης όπου δεν είχε κάποια έγγραφα. Ναι. Καλή ομάδα. Λίγο επιτήρηση και λίγο. Καλή ομάδα. Ναι, εντάξει. Οκ. Και πάλι όμως κανονικά δεύτερος ήταν ελληνικό. Ναι, παιδί μου, οκ. Ωραία, για τον Βόλο τι να πούμε δηλαδή. Πολύ καλή ομάδα, φίλε. Τον Επουσού. Αέρας πέρασε. Αέρας ανέβηκε. Τα φιλιά μας τον Πίτου Γκαρσία, αδελφός. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Ποιος έναιξε την καρτέλα του Μάρκους Μπέρκ εδώ πέρα. Εγώ την έναιξα απόγευμα. Να το θέμα. Έρχεται. Μπαμ, Άρη με Μπέρκ. Ναι. Έμεινε ελεύθερο νομίζω. Ναι. Ναι. Έμεινε ελεύθερο και θα θέλει κανένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Καλά είναι. Έχει τη γυναίκα του άλλη την περίεργεια εμεί που θα πάμε αγάπη και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Είναι και φίλε, το κάνα θέμα τα παιδιά, μπράβο. Ο Άρης που θέλει, όχι θέλει, του προτάθηκε ο Βέλιος. Εντάξει. Ο Απόστολος Βέλιος. Το έχουμε γράψει και το απόγευμα στο Λαμπαουτάρη. Πού ήταν ο Νότιγχαμ. Στην Μπέβερν, δανεικός από την Νότιχαμ. Okay. Με την Νότιχαμ έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου, αλλά νομίζω ότι τον αφήσει ελεύθερο. Ναι. Δεν έπιασε εκεί πέρα. Είναι ένα από τα δύο ονόματα. Ο Δέλιος. Ο Δέλιος είσαι κάπου στα 19 του Άρη. Ο Δέλιος είχε πάει και στη Δανία σε κάποια φάση. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Τι νομίζω. Τι είχε βρεθεί και εκεί πάνω σε κάποια φάση. Στη Δανία είναι ο Ζέκα. Α, το Ζέκα. Okay. Και ο Πιέρο Θωτηρίου από το Ραποέλ. Ναι. Ναι. Που σφάζονταν να πάγουν τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Ολυμπιακό. Καλό παίχτη. Οι 6,5 συμπατριώτε σου και δεν σου έδωσαν κανένα. Όντω έχει δίκιο. Είχε πάει σε κάποια φάση.
Πώς τη λένε αυτήν. Βεστιέλαντ. Βεστιέλαντ. Βεστιέλαντ, μάλιστα. Βεστιέλαντ, ναι. Μάλιστα. Φέτος έχει στο δεύτερο μισό της σεζόν στο Βέλγιο, είχε 17 συμμετοχές και 4 γκολ. Μάλιστα, 18 συμμετοχές και 4 γκολ. Προφανώς δεν μιλάμε για βασικό. Για βασικό μιλάμε. Α, ναι. Ναι, ναι. Κάτσε, συγγνώμη. Ο Γιουνιές έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Ακόμα ένα χρόνο. Μένει, δεν αλλάζει κάτι. Είναι βασικός. Ο Γιουνιές αν μείνει. Κάτσε ρε φίλε τώρα, μου τα μπερδεύεις λίγο. Ο Γιουνιές αν μείνει. Μου τα χαλά λίγο πρόεδρα τώρα να ξέρεις. Γιατί θες το Γιουνιές. Όχι. Πίστευα ότι. Θα φύγει. Στο φορ θα τα χώσει. Μα δεν σου είπα ότι θα πάρει το Βέλιο. Σου είπα ότι προτάθηκε. Α, οκ. Okay. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί. Αρέσει ο Βέλιος δηλαδή. Ναι, του προτάθηκε. Προτάθηκε και αρέσει ο Βέλιος. Τα γνωστά. Ναι, ναι, okay. Μπορεί να πάρει το Βέλιο, α πούμε, και το έχει δεύτερη επιλογή. Εντάξει, δύσκολο. Και okay. Γιουνιές την Τρίτη. Γιουνιές θα φύγει. Αν, ναι, αν πάρει το Βέλιο και αν ακόμα θα φύγει Γιουνιές, Νίκο. Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω θα τα χώσει εκεί πέρα για ένα καλό τέτοιο τρεπέδι μου. Υπάρχουν, πρόσεξε με λίγο. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παιχτών στον Άρη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Παιχτών που έχουν συμβόλαια. Mm-hmm. Όπου εντάξει, ο Άρης είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Βέβαια. Όπως κάθε ομάδα. Έτσι. Σε κάποια ζητήματα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Κομίνης for president. Ωραίο. Λοιπόν. Του Σταύρου. Για κάποιους ποδοσφαιριστές, λοιπόν, κάποιος μπορεί να τον θέλει, κάποιος μπορεί να μην τον θέλει. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα ζήτημα. Αλήθεια τώρα. Από πού και σου πω. Για συνέχισε. Τι είχε πει ο Ντάνος, ότι οι γνώμες είναι σαν τις μπιπ. Όλοι έχουν από μία. Για πες. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν μπορεί να το θέλει, κάποιος μπορεί να το θέλει. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορά σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ για μένα μια τέτοια περίπτωση είναι του Γιουνιές, να ξέρω. Όπου υπάρχει μια πλευρά που το θέλει και άλλη που δεν τον θέλει. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό λέω ότι το αυριανό ραντεβού δεν είναι μια ακόμα συζήτηση της σειράς ανάμεσα στον Παντελίδη, στον Καρυπίδη και στον Διαμαντόπουλο. Μπορεί να είναι Παντελίδης, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι μια πολύ κρίσιμη. Αύριο ξεκινάει η επόμενη χρονιά του Άρη. Με τα όσα θα υποθούν, με τον απολογισμό που θα γίνει, με τα δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά συγκεκριμένους μεταγραφικούς στόχους. Με τις απόψεις του Διαμαντόπουλου που έχει τη δική του φιλοσοφία για την αποτύπωση σήμερα στα λεγόμενά του, ο άνθρωπος, έτσι. Με την φιλοσοφία που έχει ο Καρυπίδης και τα θέλω τα οποία έχει, γιατί μην ξεχνάμε, okay, είναι ο άνθρωπος που βάζει τα λεφτά και έχει και ένα λόγο παραπάνω. Όπως και να το κάνουμε. Και ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν μπορείς να τον περιορίσεις μόνο στο οικονομικό κομμάτι και να του πεις εσύ θα βάζεις λεφτά, εγώ θα τρέχω την ομάδα. Και θα παίρνω τις αποφάσεις. Αν το καταφέρει κάποιος, θα είναι Διαμαντόπουλος, θα είναι ο Μπράνκο, θα είναι ο Μόντσι, εγώ θα του βγάλω το καπέλο. Εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό αυτό για τον Καρυπίδη. Λίγο παρέξτε, το κλείνω άμεσα, κούγια, συχαίνω με τον Πλατανιά, αλλά ο Κομίνης έκανε πάρα το θαύμα του. Συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, όποιος το καταφέρει θα τον παραδεχτώ. Αλλά σου λέω, δεν είναι κακό. Συγγνώμη, είπαμε λίγο πάλι. Ναι. Η δήλωση είναι στο site της ΑΕΛ. Συνέχισε εσύ. Ναι. Okay. Θα διαβάσουμε μετά. Εγώ θεωρώ καλό ότι ο Καρυπίδης έχει γνώμη. Ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν ποδοσφαιριστές της ομάδας. Γιατί ο Καρυπίδης είναι ένας πρόεδρος που κάθεται, βλέπει και 4 και 5 ώρες ένα ποδοσφαιριστή. Δεν λέει, εντάξει, κάνει scouting report, είναι δηλαδή. Καλός. Ναι, κάθε και βλέπει. Έχει το Wise Cat, κάθε και βλέπει ποδοσφαιριστές. Όποιον έρθει τον βλέπει. Και κάθε και αφιερώνει ώρες τώρα. Δεν μιλάμε να μπει στο YouTube να δει βιντεάκια. Κάθε και παρακολουθεί. Μάλιστα. Και είναι σημαντικό. Δύσκολα το κόβεις. Για μένα δεν πρέπει να το κόβεις. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα στον Καρυπίδη. Γιατί να σου πω κάτι, λέει: εγώ βάζω λεφτά. Δεν θα έχω λόγο. Κάτσε να το δω κι εγώ. Δεν είναι ότι έπαιξε μπάλα στην Πριμέρα Διβιζιόν, αλλά εντάξει. Ψηλό. Και επίσης γενικά ρε το νιώθει το άθλημα. Δεν και το νιώθει, ναι, δεν είναι κανένας μελωδιάς. Εντάξει, μπορεί να διακρίνει κάποια πράγματα. Όχι σίγουρα αυτά μπορεί να διακρίνει ένας έμπειρος σκάουτερ, ένας έμπειρος αθλητικός διευθυντής. Ένας έμπειρος προπονητής. Καλά, εντάξει, αλλά δεν είναι σίγουρα γιατί και ο έμπειρος σκάουτερ και ο έμπειρος αθλητικός διευθυντής. Στο πίσω μέρος ή ανάλογα την περίπτωση και στο μπροστά μέρος, το μυαλό του έχει την τσέπη. Ναι, εκεί το αγωνιστικό σκέλος και το αγωνιστικό report για ένα παίχτη μπορεί να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες. Ακριβώς. Okay, ναι. Αυτό. Επειδή ο Καρυπίδης. Ψωμάκι μου. Επειδή ο Καρυπίδης λοιπόν βάζει το ψωμάκι του όμως, ναι, και τα λεφτάκια του. Εντάξει. Το βλέπει λίγο διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους. Δεν σου λέω ότι υπάρχει δόλο στους άλλους, αλλά όταν εγώ βάζω τα λεφτά μου για να πάρω κάτι. Τα δικά μου τα λεφτά, τα λεφτάκια, ναι, ναι, μου. Ναι. Εντάξει,
Το βλέπω πολύ διαφορετικά. Εδώ πέρυσι έκανα δύο μήνες για να διάλεξα πάρω κινητό. Και ήμουν λες και ήταν να πάρω κόπεδο, ας πούμε. Ο Καρυπίδης λοιπόν θα κάνει μια επένδυση για ένα παίχτη 250 χιλιάρικα, 300 ή και κάτι παραπάνω που θα δώσει για το φόρο. Δεν θα κάνει το δει κι αυτό. Δεν δικάζεται. Τι είμαι, λαλάκα είμαι εγώ δηλαδή. Δεν δικάζεται εδώ, τι είναι αυτό. Γουρούν στο σακί, θα πάρουμε. Άνα, γεια σου. Εντάξει. Και είπαμε, ο Θόδωρος για την εκπομπή τη αυτή που μιλάμε τώρα είναι ένα πρότυπο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Θες να διαβάσουμε τώρα τη λίστα του Αλέξη? Όχι, μετά το διάλειμμα θα διαβάσουμε. Σα κρατάμε σε αγωνία. Ναι, ρε, εντάξει, εννοείται. Πήρε θέση και μέσα από το επίσημο site τη ΕΛ, γιατί δεν πήρε. Συγχαίρομαι το. Έλα, για πες. Κάποιο site, α πούμε, ειδησογραφικό μια τοποθέτηση. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, έχει την ΑΕΛ. Έχει το site τη ΑΕΛ. Γιατί να τοποθετηθεί σε άλλο. Γιατί επιλέγουν οι διάθεσμοι που ασχοληθούν με την πολιτική. Εδώ πέρα Δήμητρα, πολύ δυνατή. Ξωμακή, γι' αυτό. Πολύ δυνατή. Εγώ αν κατέβαινε Δήμητρα, ευρωβουλευτή. Κατεβαίνει ο Πέτρος, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι. Ξανά ψηφίσει Δήμητρα. Δεν με τραβάει ιδιαίτερα. Γιατί? Όχι, 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 όχι. Δεν με τραβάει το κόμμα το οποίο κατεβαίνει, η αλήθεια. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα ζητηματάκι. Στι ευρωεκλογέ, που είναι αλήθεια, δεν έχω καταλήξει ακόμα πάρα πολύ. Στις, πριν από λίγα δευτερόλεπτα με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου που απόκρυψε αυτή η αντρούκλα, ο Νιάου Νιάου, η γατούλα Παύλα Τίγρης, έντιμος επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισανίδης. Λέγεται ότι είπε ο Κούγιας. Γιατί? Ξέρω εγώ. Τι ωραία περνάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίθεση Κούγιας Μελισανίδη. Επίθεση Κούγιας Μελισανίδη. Δήλωσε το κάλεσε με απόκρυψη και τον απείλησε για το σχόλιο που έκανε κατά τη. Λοιπόν, διάλειμμα. Και ερχόμαστε διάλειμμα με αυτό. Και επιστρέφουμε αυτό. Τα κίτρινα γάντια. Ναι, δεν ξέρω. Ποιο έπαιζε. Ο Βασίλη Τσιβιλίκας. Όχι. Τέλος πάντων. Τα κίτρινα γάντια. Αυτή φορά κόκκινα. Κόκκινα γάντια είχε. Κόκκινα γάντια όχι. Κίτρινα γάντια υπήρχαν. Μάλιστα. Okay. Υπάρχουν και τα κεντρινόμαυρα γάντια. Βέβαια. Και τα κεντρινόμαυρα γυαλιά επίσης υπάρχουν λίγο. Βεβαίως. Τα οποία βλέπεις εσύ. Τα κίτρινα γάντια. Με όχι, τα οποία βλέπεις. Δεν βλέπουμε αυτά. Γυρίστηκε. Έκανε περιμέρες 12 Δεκεμβρίου του 60 τώρα. Πρόσφατα. Καινούργια ήταν. Ναι. Αλέκος Σακελάριος, ναι. Story bar Αλέκος Σακελάριος, τα κίτρινα γάντια. Α, είναι με τον τέτοιο να ρε. Νίκος Σταυρίδης, Μάρο Κοντού, Μίμης Φωτόπουλος, Μάρθα Βούρτσι, είχε... Γιάννης Γκονάκη. Λοιπόν, άσε τώρα κίτρινα γάντια. Ναι. Εδώ, η προσωπική δήλωση Αλέξη Κούγια. Ακούμε με χριστιανική προσήλωση. Α, περίμενε, περίμενε. Αυτό είναι το προηγούμενο. Πρώτα θα πάμε σε αυτό εδώ. Αρχικά γράφει. Όλοι γνωρίζουν πόσο συχαίνομαι την ομάδα του Πλατανιά και όλους αυτούς τους διαιτητές. Αμπάρκιολι, Κάμπαξ, Ιωαννίδη. Και τον αρχηγό του στο Δούρο που μαστίσανε όταν είχε την Παναχαϊκή και ανέβασαν τον Πλατανιά. Αντί αυτή τη ομαδάρα που είχαμε τότε, γιατί όλη αυτή η συμμορία του Κοριόπολης δεν με ήθελαν στα πόδια του για να κάνουν τις βρωμιές του. Δεν βγαίνει άκρη με τίποτα έτσι, γιατί όλη αυτή η συμμορία δεν με ήθελαν. Συνεχίζουμε. Όλοι επίσης γνωρίζουν πόσο συμπαθώ τον Όφη και πόσο πολύ τον βοήθησα, κόντρα στα συμφέροντα τη ομάδα μα τη ΑΕΛ, για να γλιτώσει τον υποβασμό και να αθωωθεί από μια τρομερή σκευωρία, η οποία είχε παραπλανήσει του τίμιου δικαστέ τη Επιτροπή Εντολογία τη ΕΠΟ. Αλλά αυτό το πέναλτι που έδωσε αυτό ο Κιτρινιάρη Αγέλα στο Σοκομίνη από την Οικουμενίτσα. Τον Άλεξ. Που ζει από το ποδόσφαιρο αφού δεν έχει κανένα άλλο επάγγελμα, δεν θα το έβινε ούτε ο πιο στημένο οπαδό διαιτητή του Όφη. Έχω δικαιολογημένο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και όλοι οι τίμοι διοκτήτε ΠΑΕ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μα χρειάζονται ούτε οι Σιδηρόπουλοι, ούτε οι Κομίνιδε, ούτε οι Λάμπρου για να γυρίσει ο κόσμο στα γήπεδα. Οι Λάμπρου ποιοι είναι? Ο Λάμπρου ποιο είναι? Βοηθό είναι. Δεν ξέρω. Α, μπορεί. Ο Κομίνη τη μία χρονιά έβγαλε μαϊμού πρωταθλητή. Και μέσα σε ένα χρόνο έκανε πάλι το θαύμα του. Ποιον εννοεί? Δεν ξέρω. Γι' αυτό φώναζα ότι σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια της ουράς της βαθμολογίας δεν έπρεπε να παίξουν Έλληνες έμπειροι διεθνείς διαιτητές. Ο Σιδρόπουλος ακύρωσε κανονικό γκολ του Λεβαδιακού με τα Γιάννενα και τον έστειλε στη Β' Εθνική και ο Κομίνης σήμερα έδωσε ένα πέναλτι που δεν δίνεται ούτε σε αγώνα ανεξάρτητων ομάδων. Με εκτίμηση και σεβασμό με όλους τους Έλληνες διαιτητές από το 1996 έως και σήμερα που μας έκοψαν το γήπεδο. Αυτή είναι η πρώτη δήλωση. Και έρχεται η άλλη. Για τον λίγο μετά. Μελισανίδη. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου από απόκρυψη αυτή η αντρούκλα, ο Νιάου Νιάου, η γατούλα Παύλα Τίγρης, έντιμος επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισανίδης. Επειδή όταν οδηγώ και όταν δεν βρίσκομαι στα δικαστήρια, απαντώ σε όλες τις κλήσεις μου σε ανοιχτή ακρόαση, οι άνθρωποι που ήταν στο αυτοκίνητό μου άκουσαν τις γυναικουλίστικες απειλές του για την δήλωση που έκανα για τον Κομίνη με αφορμή το μαϊμού πέναλτι που έδωσε εις βάρος του Πρατανιά στο σημερινό μπαράζ. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου ούτε από απόκρυψη να παίρνω τηλέφωνο και να απειλώ. Επειδή το Μελισανίδη το γνωρίζω από τότε που ήταν δάσκαλος σχολής οδηγών στην Νίκαια. Οπα! Ναι, φίλε, από εκεί ξεκίνησε. Επειδή το γνωρίζω από το να είμαι στο Γιανέα, του οποίου ήμουν δικηγόρος, επειδή πολύ σύντομα θα προσδιοριστεί και η δίκη για την επίθεση εις βάρος μου από τους μπράβους του στη Βουλιαγμένη, επειδή όπως έχω δηλώσει τον συχαίρομαι και σαν άνθρωπο και σαν αθλητικό παράγοντα, δημοσιοποιώ αυτή την κατηνίστικη συμπεριφορά του και του συστήνω αυτό να το κάνει σε άλλους ανθρώπους και όχι σε μένα
Αλέξης Κούγιας, προσωπική δήλωση, φίλες και φίλοι. Αυτά πριν από λίγο. Γυναικουλίστηκα, τίγρης, γατούλα, νιάου νιάου. Αυτή είμαστε. Θα σε βρει πουθενά πάλι, Αλέξη. Αυτή είμαστε. Να ξέρετε. Αυτό έχει λίγο το νου σου. Στην Ισπανία τώρα, φανταστείτε, ο πρόεδρος της Αλμπαθέτε. Πώς... Τι ισχύει η Αλμπαθέτε, ρε παιδί μου. Ισχύει η Αλμπαθέτε, ρε παιδί μου, να βγάλει μια ανακοίνωση και να λέει για έναν πρόεδρο, μεγαλομέτωχο βασικά, όχι πρόεδρο, μιας ομάδας και ιστορικής ομάδας, ότι με πήρε στα ισπανικά. Τι μορφή έχει ο Τάτσις. Γιάννη, τι μορφή είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι λίγο... Αυτό είναι σαν τον. Σαν τον Αβαγό. Σαν τον Wildling, που, το κολλητό του George Snow, ρε φίλε, που είναι πάνω στο Άγρι. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε, τους ξεχνάω και τα ονόματα, τέλος πάντων. Δεν το έχεις δει και εσύ που θα θυμώσουν σίγουρα. Δεν το έχω δει. Ναι. Ευρέθηκα πρόσφατα σε ένα καφέ που μιλούσαν, συζητούσαν για Game of Thrones. Και τους κοιτούσαμε. Λένε. Δεν το έχεις δει. Λέω, όχι, δεν το έχω δει. Εντάξει, συγγνώμη, με σταυρώστε κιόλα. Οκ. Τέλος πάντων. Το Γκομίνι πάλι έγινε θέμα συζήτηση. Πώς το καταφέρετε, φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι επειδή είναι πολύ καλός διαιτητής, μάλλον γι' αυτό. Είναι από τους πολύ δεν είδες το πέναλ του Ματέο στη Νέα Σμύρνη. Μπροστά σου ήταν. Καθένας, που έκρινε και αυτό πράγματα, Νίκο, ε. Τρεις βαθμούς θα κερδίσει ο Άρης. Φίλε, θα έχεις τρεις βαθμούς εξτρά. Μπορεί τώρα να μιλούσουμε. Άρα γι' αυτό έχουν. Όλοι γι' αυτό μιλάνε, για το πέναλ του Ματέου Γκαρσία. Για το Κομίνι. Για τίποτα άλλο. Φίλε, ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Κομίνης κάπου αλλού με έχει πέρα, εμένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ από τώρα. Χωρίς να σου πω, είναι το λάγνο. Χολαργόσακ, πόσο έλειξε? 86-72. Βλαδίμηρος πώς πήγε, αυτός θα πάρει μεταγραφή του χρόνου, δεν γίνεται να πάρει. Έπαιξε. Ήτανε λίγο, ήτανε αμφίβολος. Δεν έπαιξε. Ο Καλαϊτζάκης ο γνωστός. Ναι. Που ήταν στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αλλά... Δεν έπαιξε ο Γιάνκοβιτς, να ξέρεις. Φαντάσου να έπαιζε δηλαδή. Ναι. Ενδιαφέρον θα ήταν. Η ΑΕΚ, πάμε το κοτάσμα φέτος, θα παίξει τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Δεν είσαι αντικειμενικός κριτής για την ΑΕΚ. Δεν θα αυτό το νέο, συγγνώμη. Δεν θα πούμε σε δικά συζήτηση για είναι την ΑΕΚ. Φίλε, είμαι σένα, πάρα πολύ αντικειμενικός. Δεν είσαι αντικειμενικός. Έλα, Γενικό, δεν είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός. Δεν είσαι αντικειμενικός κριτής. Ωραία, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ωραία, και γενικά φέτος η ΑΕΚ. Τι είσαι μόνο αντικειμενικός κριτής που βλέπαμε το μάζι με την Μπάμπερ και εκτός ΑΕΚ και παρακαλούσε να τα περάσει Μπάμπερ. Ναι, θα ήταν πολύ μεγάλη, θα ήταν πολύ μεγάλη αδικία να βρεθεί και φέτος στο Final Four αυτή η ομάδα που λέγεται ΑΕΚ. Όπως πέρσι ήταν η πολύ μεγάλη αδικία που από το πουθενά πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Ωραία. Με πολύ μεγάλη δόση τύχης. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Έτσι. Έτσι και φέτος δεν γινόταν ξανά να έχει τόσο μεγάλη τύχη. Εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο δεύτερο μάτσο το χολαργό χωρίς τον Γιάνκοβιτς και τρώει 90 πόντους και χάνει. Εντάξει. Όλες οι ομάδες, ναι, να ξέρεις, ειδικά τώρα όσες παίζουν στα play-off τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ το είδα και το Προμηθέα και σήμερα και στο πρώτο παιχνίδι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι φυσιολογικό να έχουν επηρεαστεί από. Όχι, θα ξεκινήσουμε αυτή τη εβδομάδα, όχι, θα ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, όταν δεν παίζεις, όσο προπόνηση για να κάνεις, όσο φιλικά και να παίξεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ο ρυθμός, όποιος δεν και να υπάρχει, είναι και τέλος σεζόν, έτσι. Καλά, ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει παίξει και 50 παιχνίδια. Δηλαδή, και κούραση υπάρχει. Δηλαδή, στο μυαλό το περισσότερο είναι ότι άντε να τελειώσουμε, να φύγουμε. Και δεν υπάρχει ρυθμός. Δηλαδή. Θα χρειαστούν λίγο καιρό. Δηλαδή, τώρα στην επόμενη σειρά των playoffs, αν τελικά, θα δούμε λίγο τις ομάδες πάνω κάτω. Ξεσπάει ο Νίκος. Πού είναι. Όχι, ρε φίλε, δεν ξεσπάω. Την πραγματικότητα σου λέω. Δηλαδή, ο Προμηθέας σήμερα ήταν. Κοιμότανε. Ο Προμηθέας σήμερα, αν ο Πάοκ είχε έναν παίχτη ακόμα, θα χάνε. Αυτό είναι εδώ. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, σημερινό είναι. Στο λιμάνι. Λίγα πράγματα. Ναι, ρε φίλε. Σύνταγμα μόνο κουτσούμπα πάει, ρε φίλε. Λίγα πράγματα. Εδώ τώρα στο τέλος δεν πάμε. Καταλαβες. Δηλαδή τώρα οι ομάδες όλες είναι στα χαμένα. Ο Παναθηναϊκός δε όταν θα μπει να παίξει, που δεν έχει παίξει ούτε καν αυτή τη σειρά με τον Ολυμπιακό, μέχρι να βρει ρυθμό, λίγο να βρουν όλοι που είναι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάσκετ ένα μήνα. Και παραπάνω. Ένα μήνα είχαν οι άλλοι μέχρι πριν μια εβδομάδα. Εδώ πιτίνο έφερε τη γυναίκα του και την αδελφή τη στην Μύκονο και τις διακοπές στο καλδάκι. Καλά τα λέμε τώρα εμείς και λέμε. Αλλά άμα το πας στο καθαρά αγωνιστικό. Εντάξει, πού να. Είναι, είναι και τόσο εύκολο οι ομάδες να μπαίνουν και να σκίζονται. Παροδία. 100%. Άστο. 100%. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ας κοιτάξουν τώρα που έχει το καλοκαιράκι, σιγά σιγά, τσούκου τσούκου. Ναι, ναι. Δεν είναι να σε ρωτήσω λίγο κάτι στο καλοκαιράκι. Έχω μαυρίσει. Μου το έχουν πει τρία διαφορετικά άτομα. Με βλέπεις μαυρισμένο. Εντάξει. Όχι. Τα χέρια σου λόγω της... και λίγο στο πρόσωπο. Πάντα μπορεί, έτσι ήταν. Λόγω του ότι είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο, μπορεί να μαυρίζεις λίγο παραπάνω, εντάξει. Γιατί τώρα φοράμε τα κοντομάνικα και μας πιάνει περισσότερο. Εδώ βλέπεις εδώ πέρα το ένα χέρι το πάνω, το άλλο. Το γνωστό και ως ταρυφόχερο. Το γνωστό ταρυφόχερο, ναι. Ναι. Εντάξει.
Πρέπει να πάω να οδηγήσω και να μείνω στην Κύπρο και να πιέσω το δεξί. Ρεξί, λέει, τι άλλα φοράει. Ναι, ναι, είναι λίγο. Σαν ένα τέτοιο. Ποιο ήταν εκείνο το κοινό μου. Ζάχο Χατζηφωτίου, ρε φίλε. Ζάχο Χατζηφωτίου και Up in the Air. Ναι, και Up in the Air, μπράβο. Ωραίο. Ωραία ταινία. Ωραία ταινία. Λίγο ωραία ταινία. Που δεν είμαι... αλλά ωραία ταινία. Δεν είμαι φαν αυτών των ρομαντικών έτσι καταστάσεων. Όχι, ήταν πολύ ωραία ταινία εκείνη. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Έχω μια καρδιά πέτρα. Τέλος πάντων. Αυτός ποιος είναι. Δεν ξέρω. Αυτός που έπαιζε στο Διάβολος Φοράει Πράντα. Μάλλον. Ωραίος ο Θεός. Το είχε προχθές. Πάλι. Το είχε πάλι. Ναι. Μια φορά το μήνα το παίζει. Ωραία ταινία πάντως. Εδώ το Sky έχει βάλει χθες τους άντρες με τα μαύρα το μεσημέρι. Το μεσημέρι, τους άντρες με τα μαύρα. Ωραία, ναι. Το πρώτο. Το πρώτο, χθες. Ωραία, ωραία. Και σήμερα έχει βάλει το δεύτερο. Και τώρα βγαίνει ένα φίλε άντρες με τα μαύρα με μια γκόμενα, είναι δυνατόν. Και τον Chris Hemsworth. Ναι, ναι, ναι. Τραγικό. Αφού γέρασαν. Ναι. Το άλλο όμως που βγάζει ο Will Smith Bad Boys for Life τρίτο μαζί με τον Martin Lawrence. Bad Boys, what you. Δεν τα έχω δει. Αλήθεια. Έχω δει λίγο το μεγάλη ένα. Απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Έχω κάτσε, δει λίγο το πρώτο. Κάτσε στα σχολή σου, είναι δυνατά. Ναι. What you gonna do. Αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο θυματάκι το ένα set που έχω ανοίξει. Ναι. Να κάτσουμε και να ακούσουμε παλιά προεκλογικά σποτ. Έλα, δεν έχω σιγά τώρα. Ας ακούσουμε τα κανονικά που τα θερινά. Τα έχεις ακούσει, τα ξέρεις. Όχι, όχι, δεν θέλω. Να το. Ναι, ρε φίλε, κόκκινο ποτάμι. Τα είπαμε. Κόκκινο ποτάμι. Ιωάννης Παπαζήσης. Με τους, πώς θα λένε αυτά που φοράνε, δεν ξέρω. Να έρθεις και τα σαρίκια πια. Σαρίκια, ναι, ξέρω. Σαρίκια, το κόκκινο ποτάμι. Έρχεται, φίλε. Έρχεται. Μανούς ο Μανουσάκης. Open Beyond. Εντολή πάνω από πάνω. Ο Masterchef ακόμα μας δείχνει την. Την κονσέρβα, πού θα δούμε live, θα το προλάβουμε. Ναι, νομίζω, τι ωραία είναι. Το προλάβουμε. Τι 11 και 20 πάει, ρε φίλε. Εδώ ακόμα μας δείχνει που φτιάχνει την μπάλα εδώ πέρα. Την μπάλα. Τι τους βάζουν, ατελειώσανε τώρα, να χειροκροτάνε και τα λοιπά, οκ. Okay. Ο Ιωαννίδης, τι δε στα, είναι, ρε φίλε, άνθρωπος, έχει μια ποιότητα. Αλλά εντάξει, σαν τον άλλον δεν υπάρχει. Ποιον? Τον Κοντόρ, πώς το λέει, εγώ Νικολάκη. Το Λεωνίδα, το Κουτσόπουλο. Το θείο Λεωνίδα, ναι. Αυτός είναι. Δεν έχω φερθεί σε κάποιο θεωρώ δεν μπορώ να κρίνω. Και αυτόν θα μπορούσαμε να το φιλοξενήσουμε τον χρόνο. Λες, Και αυτό θα ήταν ωραίο, ωραίο, φίλε. Να μιλήσουμε για Πανιόνιο. Μιλήσουμε για Πανιόνιο, εντάξει, τον ιστορικό. Πανιώνα, αυτό. Πανιώνα, ρε μου, να το ρωτήσουμε πότε θα βρεθεί η Κυρκού Τζεβουσιόλη, θέλω να σε γνωρίσω στο στούντιο. Αθλητικό ραδιόφωνο κιόλας αυτός. Για Πανιόνα θα μιλήσουμε, ρε φίλε. Φανούργο Βουλάκη και δεν σημαζεύεται. Έτσι. Μάριο Μπρέσκα. Βέβαια. Αχιλέα Μπέο εννοείται. Αχιλέα Μπέο, ναι, Λευτέρη Πανταζή. Που είχε περάσει και αυτός τότε, βέβαια. Ναι. Νάλι. Ο Νάλις. Ο Νάλι. Ο Νάλι, ρε φίλε. Νάλι. Νάλι. Είχε βάλει τον κόλ και φώναζε τους χάμι. Στη Ρέα Φιλαδέλφια. Το θυμάσαι. Ή όλος πώς το λέγανε σε εκείνη την image Μάρα Δακαρίδη. Ο Καλτέκης. Καλπάκης, κάπως έτσι. Ποιος, ρε. Εκείνος ο ηθοποιός που έπαιζε ένα ποδοσφαιριστή που ήταν η Πάνθυρες, δεν θυμάσαι, ρε. Δεν έχεις δει, δεν είναι. Όχι. Ναι. Είχε μεγάλες μορφές κάποτε. Τον Στογιανόφ, που είχε πάρει. Παμπιάνη Στογιανόφ. Και Αλβάρο Τσίνο Ρεκόμπα. Αλβάρο Τσίνο Ρεκόμπα. Το Γιώργο Τζαβέλα στα καλά τότε, στα χρόνια της Νιώτης που τον είχε. Τον Αλέξανδρο Τζιόλι. Το Φανούρι Γουδουλάκη που σου είπα και πριν. Το Φανούρι Γουδουλάκη. Για το Φανούρι. Ποιο. Έχω βγάλει ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι τι λέει και πώς πάει. Πλάκα αυτό. Ναι, ρε. Φανούρι. Άμα πατήσω YouTube τραγούδι Φανούρι θα σου βγάλει. Το οποίο δεν λέει πραγματικά ψέματα ότι άμα δεν ήταν ποδοσφαιριστής δεν τον παντρευόταν ούτε πλαστική. Γιατί ρε φίλε, τι έχει ο άνθρωπος δηλαδή. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, Νίκο, ναι. Οι οποίοι αν δεν παίζανε μπάλα, ναι. Δεν θα ρίχνανε γκόμενα ούτε μετάκλινα. Και εσύ που ξέρεις ρε φίλε αν ο Φανούρης Γουντουλάκης ρίχνει γκόμενα δηλαδή. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια κοπέλα τόσα χρόνια. Και έχει ωραία γυναίκα και ο Φανούρης. Και χτυπάει τώρα τηλέφωνο και είναι ο Γουντουλάκης. Τι είπες για μένα. Τι είπες για μένα. Πανιονάρα, ρε φίλε, βέβαια, στον δικό σου. Έχουν περάσει και από εκεί μεγάλες μορφές. Αυτά είναι ωραία καλ θέματα. Αυτά εδώ στα site να κάνουν. Τα παιδιά τα καινούργια. Να ασχοληθούν λίγο, να μάθουν. Να, και βγαίνει άλλη μπουρούχα τώρα στη μεσαία οθόνη. Κοίτα λίγο πάνω. Και βγαίνει άλλη μπουρούχα τώρα. Νίκο, πρόσχετο σχολιά σου, φίλε, μας τελευταία 24 ώρα πριν τις εκλογές. Δεν είπα πια. Λόγο. Δεν είπα πια μπουρούχα. Ναι. Εντάξει, αλλά όποιος είναι έξυπνος μπορεί να καταλάβει σε ποια αναφέρομαι. Έστω άλλο με το παπηγιόν, τερασμό, ταξίντο. Τι έχουν φτιάξει, τι μπάλα είναι αυτή. Είναι και το γνωστό μας
Αυτό τώρα δηλαδή είναι πιάτο σε εστιατόριο. Σύμφωνα με ό,τι κάνουν, ναι. Να το γεμίζει εκείνη την ώρα, δες. Βάζει λίγο. Φαίνεται έχει ένα ενδιαφέρον τώρα σιγά σιγά που βάζει την κρέμα. Α, έχει και διαδικασία. Δεν το έχουμε δει τώρα τι πρέπει να κάνει. Τι λέει. Τι λέει. Ποιος τα τρώει αυτά. Πραγματικά. Αυτό που σου λέγεται πέτασε σαν τη γύρα. Όχι σωροτήρι. Σωροτήρι φωνάζει ο Τσουκαλάς. Ο Κυρτάκης. Αχ, έχει κολλήσει τώρα το μυαλό. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο φαίνεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται, Νικό. Να σου πω την αλήθεια. Εξάγουμε πάντως σεφ σαν χώρα, εντάξει. Προπονητές ο ποδόσφαιρο μπορεί να μην εξάγουμε, αλλά σεφ και προπονητές ο μπάσκετ εξάγουμε. Δημήτρη Τούδης που αποθέτονται από όλη την μπασκετική Ευρώπη, έτσι. Ναι, τώρα ναι. Στην Ελλάδα όμως είναι ο Ημιτελικούδης και ο Ιτούδης με ήττα. Ο ποιος? Ημιτελικούδης. Και η Ιτούδης με ήττα. Και δύο τάφ. Πρώτη φορά τα ακούω, δεν τα ήξερα. Είσαι εσύ, η μπασκετική στοά μόνο εκεί πέρα τα λέτε. Δεν τα βγάζετε προς τα έξω να μάθουμε κι εμείς. Καλά, δεν τα έχεις δικήσει τόσα χρόνια. Όχι, όχι. Πάντοτε αυτόν τον άνθρωπο τον συμπαθούσα πολύ. Από τότε δηλαδή που ήταν με τον Αμπράμ στον Παναθηναϊκό, μου έβγαζε η φυσιογνωμία του, το πρόσωπό του, μου έβγαζε κάτι συμπαθητικό. Είναι λίγο καρότο και μαστίγιο μου, το βγάζει και αυτό βέβαια. Φαίνεται γιατί έχει κάνει και δίπλα στον άλλον, ο οποίος βέβαια εντάξει είναι τρελός, καθυστερημένος ας πούμε. Okay. Αλλά έχει ρε παιδί μου κάτι συμπαθητικό αυτός ο άνθρωπος, τον βλέπεις. Χαμηλών τόνων, μαζεμένο, οικογενειάρχες και τα λοιπά. Εκεί πέρα δουλεύει, ασχολείται. Είναι δηλαδή μια πολύ ωραία πάστα ανθρώπου. Και αυτό εδώ παιδί σαν ο Νίκης, να τα λέμε γι' αυτό. Από τη Βέρεια. Από τη Βέρεια, εντάξει, αλλά Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι. Okay. Βγάζει, ρε φίλε, εδώ πέρα βγάζει. Βγάζουμε Βόρεια Ελλάδα, βγάζει πράγμα στο μπάσκετ. Άσχετα μετά δεν τα αξιοποιούμε εμείς ποτέ και φεύγουν αλλού. Τώρα κοιτάω τόση ώρα το Μάστερ Σεφ. Τι κάνει, το σπάει γύρω-γύρω τώρα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό το γύρω-γύρω. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι σαν αυγό. Προφανώς και δεν είναι αυγό. Αυτό τρώγεται μάλλον. Σαν επιφάνειο. Θα δούμε αν τρώγεται. Περίμενε. Αφού το σπάει και το τσεκάρει και το κάνει. Δεν είναι φλούδα από αυγό μάλλον. Γιατί να το σπάει, ρε φίλε. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο, ρε Νίκο. Φάε το μέσα και ας τα παίξω. Τι έχει κάνει. Είναι. Γλυκό μάλλον. Και πρέπει να το έχει κάψει από πάνω. Ναι. Για να το έχει ανοίξει λογικά. Ναι, γιατί έχει μια διαδικασία. Έχει φαίνεται. Μια εικόνα αυγού ανοιχτού με παγωτό μέσα. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Αλλά τώρα τι και πώς. Αυτή η υπερανάλυση που κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε για υψηλού επίπεδου μαγειρική. Δεν μιλάμε τώρα για ρίξτε σουβλάκια στη τέτοια. Και αυτό τέχνη θέλει. Ναι, okay, εντάξει. Λεμόνι να καθαρίσει τη σκάρα και βάλει το από πάνω. Δεν είναι για να την καθαρίσει, είναι για να μην κολλάνε τα καλά. Whatever. Whatever. Και αυτό που δηλαδή μια μπουκίτσα. Α, ψιλομασάει. Είναι γεμάτη η μπουκίτσα, δεν είναι μπουκίτσα. Αυτοί πήγανε γεμάτη. Ο Κουτσόπουλος δεν πήρε πολύ. Δηλαδή δεν πρόλαβε να μασίσει. Το κατάφυγε κατευθείαν. Σκουπίζονται κιόλας. Λες και κοινωνούνε. Το βαλί που σ' άρεσε, φίλε. Ναι, καλό είναι. Το είπε και το μεσημέρι. Εντάξει, άλλο στον αέρα. Στον αέρα δεσμεύεσαι. Καλό είναι, καλό είναι. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν λες να είναι μια γραμμή. Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Νίκο, δεν θα προλάβουμε φίλε Masterchef, στον δρόμο θα τη μάθουμε. Ό,τι κέρδισε η Σπυριδούλα. Γιατί το έχω αποκλειστικό. Αν κέρδισε η Σπυριδούλα, δεν θα είναι καλό το βράδυ μου. Γιατί ρε Νίκο, σιγά δεν θα είναι καλό το βράδυ σου. Γιατί είναι σιχαμένη ρε σιγά, Νίκο. Ρε, φίλε, σιγά. Είναι αντιπαθητικό πλάσμα. Σιγά ρε Νίκο. Εντάξει, είναι σιγά, αντιπαθητικό πλάσμα. Τι γίνεται να κερδίσει. Εγώ έχω ακούσει ότι θα κερδίσει ο Μανούλης. Επίσης τώρα live γιατί γίνεται, αφού ρε παιδί μου πάλι ήδη να αποφασίζουν. Δεν έχει να κάνει με ψηφοφορία του κόσμου. Δεν μπορώ, για να αποφύγω τα spoiler μάλλον. Α. Πολύ πιθανό. Σωστά. Πολύ πιθανό γιατί οι βαθμολογίες είναι σφραγισμένες. Ναι. They're sealed. Sealed. Άρα λίγο Γιάννης. Περίεργη κατάσταση. Είχαμε προγραμματίσει έξω με την ομάδα και τη στήριξη των Αμερικανών. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ελληνικό μπάσκετ, μεγάλες στιγμές. Κορμί. Τέλος πάντων. Τώρα μπαίνει Σπυριδούλα. Κορυφώνει η αγωνία. Τώρα το δούμε. Επίσης να υποθέσω ότι σήμερα δεν κάνανε μόνο γλυκό. Όχι, κάνανε από όλα. Ναι. Από προχθές βέβαια. Από προχθές στο Μπιλμπάο. Τι ωραίο το Μπιλμπάο, ρε φίλε. Εκεί όλη γενικά η χώρα των Βάσκων είναι πολύ με Βιτόρια Μπιλμπάο. Σαν Σεμπάστιαν είναι όλα. Θέλω να την πάρω και βγάλω το κεφάλι στο τραπέζι. Γιατί ρε. Υπερβολικό. Στου χαρακτηρισμού. Πρώτα απ' όλα δεν έχει θηλυκότητα. Ξεκινάμε κάτι πολύ βασικό. Δεν έχει θηλυκότητα. Έχει μια ξυνήλα
Εντάξει, μου θυμίζει πολύ μια γνωστή μου, παλιά συμμαθητριά μου, η οποία είναι επίσης ξυνήλα και την αποφεύγω. Δεν αντιπαθώ εύκολα άνθρωπο, να ξέρεις. Δηλαδή, στην 29χρονη σχεδόν ζωή μου, οι άνθρωποι που αντιπαθώ να είναι από τους εκατοντάδες που θα έχω γνωρίσει λογικά, να είναι 7-8. Αλλά κάποιοι... Μεγάλη καρδιά έχεις, Νίκο. Ναι, έχω μεγάλη καρδιά. Εντάξει. Γιατί γνωρίζω καλούς καλή πάστα ανθρώπων. Αλλά εντάξει, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συχαμένοι, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Και συχαμένες. Νίκο, όχι. Ναι, δεν, Νίκο, δεν. Όχι, μη. Μιλάς άσχημα. Ο Ολυμπιακός δεν αντικαθίσταται, διαβάζω, Νίκο Μασχοβίτη. Αυτά. Ναι, δεν αντικαθίσταται τώρα. Και ούτε θα αντικατασταθεί, αλλά. Είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Παίρνει θέση. Παίρνει θέση. Το Σπόρ 24. Παίρνει θέση. Επιμέλεια Σπόρ 24. Δεν γράφει κανένα. Ποιο παίρνει θέση. Όλοι μαζί τα γράψανε, μάλλον. Μαζεύτηκαν όλοι και γράψανε ένα κείμενο. Ένα το έγραψε. Εντάξει, εδώ γράφουν άλλοι και βάζουν ονόματα στο διαχειριστικό. Καλό κι αυτό. Καλό κι αυτό. Καλό. Δεν είναι, ναι, Νίκο. Ναι, βέβαια. Καλό είναι. Γενικά είναι ωραία να γράφει και να μην υπογράφει. Είναι πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο από όλα είναι. Το πιο ωραίο. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Τέλεια. Όχι. Ό,τι πιο ωραίο. Βουλγαράκι. Όχι, με μαράκι στην Ελλάδα. Ο Βουλγαράκι είναι ο άλλο, ο πιο άγνωστο. Αυτό είναι ο Βουλγαράκι. Με μαράκι είναι αυτό. Ο Βαγγέλης. Open mind, βέβαια, η Έλληνα. Ο Αρκούδο Νέα Δημοκρατία, έτσι το λένε. Ο Αρκούδο. Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Τώρα γιατί. Δεν ξέρω, μην με ρωτά. Ο Αρκούδο. Γιατί επιλέγουν διάσημα ακόμα αυτό όλο την πόλη. Αυτό θα κάνει. Αυτό θα κάνει την Κυριακή. Αυτό θα κάνει την Κυριακή. Θα μέτρα σφαγγέλους. Τσακ, 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 τσακ. Για άμα θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Πήγαινε παίξε, πρόσεξε με λίγο. Πήγαινε παίξε το χαρτί του δημοσιογράφου. Και πήγαινε παίξε. Δηλαδή. Πήγαινε... Θα τη φάω ακόμη χειρότερα. Καμιά φορά ανοίγει πόρτες αυτό το χαρτί, να ξέρεις. Που ανοίγει πόρτες. Κάπου, παλιά, τώρα δεν. Και ακόμα έχει ισχύει σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω παίξε το χαρτί του δημοσιογράφου. Κάτσε γιατί μου έχετε ένα μήνυμα εδώ πέρα R2. Για να δούμε τι έχει. Τι έχουμε ασχοληθούμε. Εκεί μέσα στο στούντιο, για να δούμε λοιπόν. Κορυφώνει τη γωνία. Κάτσε, η Κατερίνα καινούριο ήταν αυτή. Ναι, είναι το πλάνο τώρα από το Open, είναι αυτό με η λέξη να έχει, αλλά θέλω να δω τι είναι. Γιατί φοράει παντού γυαλιά. Πρέπει να έχει θέμα τα μάτια του Νίκο, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Γιατί φοράει νύχτα μέρα. Είναι 70 χρονών. 70 είναι! Mm. Το είπε η Γερμανού. Άντε ρε. Τον έχει καλεσμένο Γερμανού την Κυριακή και έχει πάει και έχει κάτσει με το πόδι πάνω στον καναπέ. Βελάρι. Α, έχει διαφήμιση και τον. Είναι διαφήμιση. Αυτές τώρα που παίζουν, ξέρεις, μεγάλες, ρε παιδί μου. Πάλι γυαλιά, τίποτα. Παντού. Και όταν κοιμάται γυαλιά φοράει. Είναι εκπληκτικό. Και άρχισε να λέει η Γερμανού, εγώ λέει επικοινωνώ με την νεολαία και τέτοια, ρε παιδί μου. Εγώ λέει δεν θέλω να ψηφίσει τένα, θέλω να ψηφίσει τα ρε παιδιά του συνδυασμού μου. Και εγώ λέει μπαίνω λέει, σε αυτά τα λούμπεν, λέει στα τσίλι καφενείο. Λέει, γιατί... ναι, είχε μπει στο τσίλι καφενείο, φίλε, είχε γίνει μάχη όταν είχε μπει. Και του είχε στείλει οι μίστες μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι, ρε, φίλε. Είχε γίνει πανηγύρι αυτό, μεγάλο. Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο στόχο να το φέρουμε εδώ πέρα. Φίλε, αυτό έχει βρεθεί πολύ στο στόχαστρο μετά από ό,τι έγινε με το μάτι. Με το μάτι, ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά αν το αφήσουμε στην άκρη αυτό και μιλήσουμε για άλλα ζητήματα, θα έχει γούστο. Αν τον έχει εδώ πέρα τον Ηλία, ρε, φίλε, δεν θα έχει. Και περισσότερο γούστο θα έχει αυτό το. Το θέμα είναι, ρε φίλο Ελέας, να μπορούσε να σου πει τις ιστορίες όλες που έχει ζήσει γενικότερα, όσες λέγονται ναι. Δημόσια. Περισσότερο γούστο έχει αυτά που θα μας έλεγε εκτός αέρα, βέβαια, και όχι on air. Ναι. Εκεί θα ήταν το ψωμί, ρε παιδί, μεσάκι και τέτοια. Την άλλη, την Κινέζα, την Ιαπωνέζα κτλ. Εντάξει. Εγώ τον ανακάλυψα στην Κέρκυρα και τέτοια. Ναι. Ναι. Τι ωραίο που είναι. Τι μορφάρε. Αφού το είδες εδώ πέρα, φίλε. Θα βάλεις κανένα θέμα για τον παίχτη του Άρη. Που για ακόμα μια φορά αποθεώνει τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον έχει αποθεώσει πάρα πολλές φορές. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι συνεχίσει να παίξει το Άρη. Άρα πάμε παρακάτω. Πώς να είναι σίγουρο. Το χρόνο συμφωνία που έχει κάνει ο πρόεδρος είναι για 100.000. Ναι, δηλαδή μιλάμε για τρελό. Εντάξει. Ναι, αλλά ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν δώρο. Είναι σίγουρο ότι δεν θα ήρθε τον χρόνο. Ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν δώρο Θεούλη. Ναι, εντάξει. Γιατί έτσι είναι. Όταν έχει έναν άνθρωπο στην προεδρία που δεν νιώθει από μπάσκετ, άτομα από τα οποία δεν νιώθουν γύρω-γύρω. Τι προποντή μα που νιώθει πολύ καλά. Πάρα πολύ, το είδα, ναι, σίγουρα. Τα έκανε όπως τα έκανε και σηκώθηκε και έφυγε μετά. Και άργησε κιόλας. Ο Βαγγέλης Αγγέλου. Τι να κάνουμε. Κάποτε είχε έρθει μια χρονιά, τα πήγαμε καλά. Τότε μας έκλασε δηλαδή και έφυγε πρώτο τελικό και πήγε στη Φενέρ και πήγα, στην Εφές και πήγαμε τον Μίλαν Ίμιντς εμείς τον τελικό. Στα δύο ωράκια. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και ήρθε πάλι τώρα, αλλά δεν. Και τι δεν τον λέγανε Ίμιντς όμως αυτό, κάπως έτσι τον λέγανε. Μίλαν Ίμιντς. Είσαι ως τον Ίμιντς. Μίλαν, κάποιοι πώς το λέγανε. Μίλος ήταν Μίνιτς. Μίνιτς ήταν ή ναι. Νίμιτς είναι ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ. Τώρα εντάξει. Μίνιτς, ναι. Νίμιτς, εντάξει. Οκ. Okay. Ναι.
Potato potato, ρε Νίκο, τώρα. Εντάξει, μόνο τώρα. Συνονιστήκαμε αυτό. Εκείνο ο πολύ, πολύ συμπαθητικό χοντρούλη φαλακρό πήγαμε. Ναι, Μίλαν Μίνιτς. Στοίχημα.gr είναι μαζί μα. Ναι. Στη στοίχημα να έχετε καθημερινά τι καλύτερε αποδόσει που λογοφορούν στην αγορά. Έχετε πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Όπου και αν είστε, την κατεβάζετε την εφαρμογή στο tablet ή στο κινητό σας και μπορείτε να παίξετε. Έχετε το καζίνο στοίχημα που επίσης έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχετε και το σερί το οποίο συνεχίζει να τρέχει. Όλα αυτά στο στοίχημα.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με μία απόδειξη από τη Μύκονο. Ο συνάδελφος λοιπόν αλίευσε ένα άρθρο. Λαγωνικό. Έτσι. Αλίευσε ένα άρθρο από το διαδίκτυο. Ναι. Λοιπόν, είναι εμφανής ήπειρο από τον Κράντσι. Το οποίο αναφέρει τα εξής. Μια φωτογραφία από ένα παραδοσιακό ταβερνάκι, όπως ας πούμε θα νόμιζε. Είναι βασικά η φωτογραφία, δεν είναι από εκεί που αναφέρει το άρθρο. Οκ. Okay. Δίπλα στο κύμα, που σαν την Περέα ένα πράγμα. Λοιπόν, το οποίο άρθρο αναφέρει ότι. Εδώ στην Περέα, φίλε, εντάξει, ακόμα και στο ακριβό τη Περέα να πα. Όχι, εντάξει. Δεν δίνεις ούτε το ένα πέμπτο από αυτά. Εδώ καιρό λέει το άρθρο, υπάρχει η ευρεία πεποίθηση πως η Μύκονος πλέον δεν απευθύνεται σε Έλληνες εξαιτίας των τσουχτερών τιμών. Δεν είναι ευρεία πεποίθηση, είναι μια πραγματικότητα. Ναι, στους Έλληνες που έχουν λεφτά, πως είναι η Μαριάννα Λάτσι. Σύμφωνα όμως λέει με τις μαρτυρίες ενός Αμερικανού, η ακρίβεια του νησιού ή έστω μία από τις επιχειρήσεις του νησιού δεν απευθύνεται ούτε και σε Αμερικανούς τουρίστες. Συγκεκριμένα Αμερικανός τουρίστας από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μάλλον έπαθε σοκ. Εντάξει, από το Μπρούκλιν, φίλε. Έπαθε σοκ όταν του έφεραν τον λογαριασμό μετά από γεύμα σε εστιατόριο στο. Στον πλατή Γυαλό. Αποφύγετε αυτό το μέρος, λέει, είναι παγίδα, γράφει έναν άρτηση του τουρίστας. Τονίζει πως το χρέωσαν 836 ευρώ. Προσέξτε, για 5 καλαμαράκια, τα οποία λογικά θα ήταν επίχρυσα, 6 μπύρες, οι οποίες θα ήταν από δάκρυα αγγέλων, και 3 σαλάτες χωρίς να τους έχουν δώσει τιμοκατάλογο. Η ψυχή μου μπόρεσε μόνο που το διάβασα, ρε φίλε. Ναι. 5 καλαμάρια, 6 μπύρες και 3 σαλάτες εδώ πέρα να σου βγουν. Παρακάτω έχει και ανάλυση του λογαριασμού. Ένα εικοσάρικο. Ειδικότερα λέει σύμφωνα με το δελτίο παραγγελίες που ανέβασε ο τουρίστας στο τουριστικό ιστότοπο το tripadvisor.com, μια μερίδα καλαμάρια και στο συγκεκριμένο εστιατόριο χρεώνεται 98,5 ευρώ. Χριστός και Παναγία. Μια τοπική μπύρα, γιατί είναι γνωστή. Σε μεγάλο ποτήρι. Υπερέφημη τοπική μπύρα της Μυκόνου. Σε μεγάλο ποτήρι 25 ευρώ. Εντάξει, ένα μπουκάλι νερό 8,90. Ένας συσκευασμένος χυμός ντομάτας. Δεν είναι ντομάτα, είναι ντομάτα, παιδιά, 18 ευρώ. Και μια σαλάτα Caesar 20 ευρώ. Εξάλλου για το ίδιο κατάστημα δεν λείπουν και φωτογραφικές μαρτυρίες άλλων τουριστών αφορικά με τις εξωφρενικές τιμές των προϊόντων. Τιμές όπως 15 ευρώ για μια Coca-Cola Zero. Δεν μπορώ να πω. Έχει φωτογραφία από 100. Σαν να μου ήρθε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τι άλλο να φέρει για την Coca-Cola. Και πάλι αυτό 25 ευρώ για μια μεγάλη πυραποτήρια. Ωραία, φίλε. Όχι δεν υπάρχει αυτό. Ρε. Όχι φαρμακείο. Δεν υπάρχει, ρε, φίλε. Και πάει ο άλλο. Λέει... Χαθείς και εγώ δεν είμαι φαν από τα καλαμαράκια. Ναι, μ' αρέσουν. Θυμάσαι έτσι καταστάσεις που να έχεις πάει και να σου έχουν πιάσει τον τέτοιο για τα καλά. Δεν υπάρχει σε νησιά. Σε ψαροταβέρνα έχω πάει. Να θυμηθώ τώρα εγώ και να σκεφτώ. Αλλά σε νησί, όχι. Μου τον είχαν πιάσει καλά στην Αντίπαρο. Αλλά σαν τίποτα τώρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι μικρό νησάκι, ήταν ο ένας, ρε παιδί μου, ο Πιπίνος, ο Θελικός, όποιος φτάσει ποτέ εκεί πέρα να πάει. Ωραία, να κάτσει να φάει εκεί μπροστά, γιατί έχει όντως πολύ ωραίο φαγητό. Αλλά μου τον είχαν πιάσει πού, ρε φίλε. Στο 50ράκι το όζο που το έχει 11 ευρώ. Ενώ δηλαδή. Ρε παιδί μου, τώρα δύο άτομα πώς θα ψάχνει. Το είδες στο τιμοκατάλογο και ει γνώση του το πήρες, δηλαδή. Ναι, γιατί η συμβία δεν έπειρε άλλο όζο, θέλει μόνο τέτοιο. Άσε μας ρε καλή ροή τώρα. Το αυθεντικό. Άσε μας ρε καλή ροή στην Χαριλάου τώρα. Το αυθεντικό του πλωμαρίου ήταν αυτό τέλος πάντων. Άμα πιούμε το άλλο δηλαδή, τι θα πάθουμε. Εντάξει, δεν μου αρέσει και το ούζο και πάρα πολύ. Είμαι του τσίπουρου χωρίς γλυκάνισο. Αλλά τέλος πάντων, οκ, ρε παιδί μου. Ναι, άντε. Και ξέρεις μετά το βλέπω, λέω ρε, τι 11. Μήπως δεν ήταν καλά. Αλλά ήταν και δεύτερο και είχε όντως 22 ευρώ κάνει. Το πενταράγιο. Το ξεφτύλα δηλαδή, εντάξει, ντροπή. 11 ευρώ. Ντροπή. Από τους τουρίστες να τα παίρνετε, οκ. Okay. Από εμάς που είμαστε δικοί σας. Και σου λέω άνθρωποι, το φαγητό. Γιατί να τα δηλαδή ενώ έχεις πάει εν γνώση ότι ρε παιδί μου, γιατί τώρα είναι πάνω στη θάλασσα, έχει το δεσποτικό απέναντι, είχε ξέρω εγώ τις γούνες που τα λένε και τα τέτοια που άπλωναν πάνω στα σκηνιά εκεί πέρα. Οκ, okay, το ήξερε ρε παιδί μου πάνω κάτω. Ναι. Αλλά όντως δηλαδή, το φαγητό δεν ήταν πολύ ακριβό. Γιατί δεν φάγαμε κανένα φρέσκο ψάρι να πει αμάντε. Ωραία. Έχω ένα... Με κιλά και τέτοια. Ναι. Και τι φάγαμε στο ούζο τώρα, δεν το πουθενά. Η καρία και να θες να φας τα λεφτά δεν γίνεται. Είχαμε. Κάτι κουφονίσεις εκεί πέρα, σκηνούσεις και τέτοια ήταν πολύ normal. Είχαμε παλιά ένα μαγαζί στο οποίο πηγαίναμε για να τρώμε ψάρι. Με κάτι φίλους.
Δεν θα πω πού, δεν θα πω περιοχή ακριβώς, δεν θα πω τι, τέλος πάντων. Αυτός που το είχε το μαγαζί, το κουμάντο τον ξέραμε. Ο οποίος είχε δύο τιμοκαταλόγους. Ναι. Την καλοκαίρινη, τη θερινή περίοδο. Μία για τους Έλληνες. Λοιπόν, άκου σκηνικό τώρα από το θυμήθηκα. Τώρα που λες με δύο δημοκαταλόγους. Ναι, σου πω. Μία για τους ξέλους. Και είμαστε, ρε παιδί μου, εμείς ένα μεσημεράκι πίνουμε, τρώμε κτλ. Ναι. Παρέτησα πολύ μεγάλη, δεν είχε πολύ κόσμο το μαγάζι. Καλοκαίρι. Βλέπουμε έναν άντρα και μια γυναίκα, ρε παιδί μου, γύρω στα 45-46 κτλ. Φαίνεται ότι είναι ξένη. Και αυτός έτυχε εκείνη την ώρα να είναι κοντά στο τραπέζι μας. Και είχε, ρε παιδί μου, ένα παλικάρι εκεί πέρα που δούλευε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Πες, ας πούμε, το λέγανε Αντώνη. Και το λέει, το φωνάζει, τον κάνει έτσι. Αντωνάκι, τον ξένο. Ναι, ρε. Και λοιπόν, το βλέπουμε και αγελάμε κάτω. Σκηνικό, καλοκαίρι Capital Control. Ναι. Τα λεφτά ήταν μαζεμένα, γι' αυτό πήγαμε, αλλιώς δεν θα πηγαίναμε. Έτσι. Εννοώ μαζεμένα, δηλαδή. Ήταν λεφτά που ήταν στην άκρη, παιδί μου, κατάλαβες. Δεν ήταν μαζί μέσα σε καλογαριασμό. Ήταν κρατημένα λεφτά για διακοπές. Δεν ξέρω πώς το καταφέρει εκείνη τη φορά. Πραγματικά ανεξήγητο. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που είχα μαζέψει λεφτά. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στην Ικαρία. Λοιπόν, τη μια μέρα λέμε θα πάμε στους φούρνους. Μας λέει το μεταξύ ο γαμπρός εκεί πέρα του κολλητού. Πού είναι η Ικαρία, τι να πάτε κάτω στους φούρνους, δεν έχει τίποτα. Είπαμε να πάμε να ζούμε. Οκ. Μπαίνουμε στο πλαιαράκι λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε κατέβει, όπως σου είχα πει τότε, πάρα πολύ οργανωμένοι σε αυτό το ταξίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχαμε πάρει το ψυγείο μας, το οποίο ψυγείο μέσα είχε τα πάντα. Από ποτό. Με τη συμβία. Όχι, ρε, παρέα. Όχι, παρέα, ωραία, ναι. Καλοκαίρι το Capital Control, 2015. 2015, ναι. Το ψυγιάκι ήταν, είχε πραγματικά τα πάντα μέσα. Ναι. Τα πάντα. Λεφορία, πυρία, για τη δύσκολη. Καράβι, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πάμε, οκ, πολύ ωραία. Πάμε στους φούρνους, μπαίνουμε στο πλοιαράκι. Πολύ όμορφα. Φτάνουμε στο νησί, ξενερωμένοι εμείς και οι τρεις στο μεταξύ. Τι είναι αυτό. Παπαριά εδώ πέρα, τέλος πάντων. Και όθηκε ο γαμπρός. Λοιπόν, αλλά επειδή μας έκοβε γενικότερα το μάτι. Ρε παιδί μου, τώρα οι φούρνοι, σκέψω ότι είναι ένα νησάκι απέναντι από την Ικαρία. Δεν είναι νησάκι, είναι νησί, απλά είναι ελάχιστα κατοικημένο. 100 άτομα. Και έχει, ρε παιδί μου, το κατεβαίνει στο πλοιαράκι 2-3 ταβέρνες. Κατευθείαν, ναι. Βλέπουμε εμείς ένα γράχτη εκεί πέρα με τον αστακό τάχα ζωντανό. Δεν τρώμε με τίποτα από αυτό. Δεν τρώμε. Σπαρταράει. Ωραία. Ναι. Δεν τρώμε. Στο πλοιαράκι πάνω έχουμε γνωρίσει μια συμπεθέρα με μια ακόμη. Ωραία. Πόση ώρα γνωρίσαμε το πλοιαράκι. Μισή ώρα. Εντάξει, okay. Που τη γνωρίσαμε γιατί. Γιατί έφυγε το καπάκι από το ψυγείο, κάπου και χάλασε το ψυγείο, όπως καταλαβαίνεις. Φυσικά το καπάκι ποιος το είχε κλείσει. Εγώ. Το πήρε ο αέρας και έφυγε ακριβώς πάνω από το κεφάλι της. Δηλαδή λίγο πιο κάτω να πήγαινε, την άφηνε σέκο. Ωραία. Ναι. Συγγνώμη. Χαχά που βγούτε. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ ωραία. Ναι. Λέμε εμείς δεν θα κάτσουμε. Εδώ πέρα να κάνουμε βόλτα. Ναι. Εντάξει, πάμε να κάνουμε βόλτα. Τίποτα νησί. Φύρα, ρε παιδί μου, τίποτα. Δηλαδή λέγαμε να περάσει ώρα, ξέρω εγώ, να φύγουμε. Πήρουμε την Αβάνα μας εκεί πέρα πολύ ωραία που είχε το ψυγείο μαζί με τα διάφορα θέματα του φαγητού. Mm-hmm. Λέμε δεν θα φάμε τώρα εδώ πέρα στο αστακό τώρα τη μούφα. Θα γυρίσουμε πίσω στο νησί να φάμε. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Μπαίνουμε στην πλευρά και ανεβαίνουν και αυτές. Παιδιά, εσείς που φάγατε. Λέμε δεν. Είχαμε λέει, μαζί μας κάτι πράγματα και αυτά, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Α, όχι, ψέματα. Έρχονται στο beach bar που έχουμε καθίσει, τύπου beach bar mm-hmm. που είχε εκεί πέρα. Μας βλέπουν, κάθονται παραδίπλα, ξέρω εγώ. Είχαμε τον έναν ταλαβερτζή που λίγο με τις μεγαλύτερες γυναίκες έχει μια καλύτερη σχέση, τέλος πάντων. Οπα. Να σας βάλω μια Αβάνα. Βεβαίως μια Αβάνα θα την έπινα. Να αρχίζει ξέρω εγώ, η κουβέντα, ξέρω εγώ. Ναι. Μας λένε σε κάποια φάση, εμείς θα φύγουμε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ. Μα θέλει να έρθει το όχι, θα έρθουμε καλά. Mm-hmm. Παίρνουμε στο πλοιαράκι. Φάγατε κορίτσια. Τι κορίτσια τότε. Στο πληθυντικό τη, τέλος πάντων. Άνα φάγαμε, λέει, αλλά δεν ήταν ωραία. Ναι. Και ήταν και πολύ ακριβά. Ναι. Λέει η Εύη, θυμάμαι την Εύη. Ναι. Και η άλλη δεν θυμάμαι ποια ήταν. Ναι. Γιατί λέμε ρε Εύη, ήταν πολύ ακριβά. Τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, τώρα εμείς δύο γυναίκες πόσο να φάμε, πληρώσαμε 70 ευρώ. Εντάξει, τώρα έσχει. Δεν ξέρω πώς το κάνατε εσύ, Αλίτα. Αυτό με τον αστακό, το τάχα το ζωντανό που κουνιέται κιόλα. Θα τον είχε ωραία. Τέτοιο, από θέατρο σκιών. Θα τον έκανε με το χέρι. Ναι. Και πήγαν φάγανε εκεί δηλαδή. Τα θύματα φάγανε εκεί πέρα και μετά φυσικά οι έμπειροι φάγανε στα θέρμα. Εντάξει, στα οποία θέρμα τσαλακώσαμε τις πανιές στα μάτια και μπορεί να πληρώσουμε 10 ευρώ το κεφάλι. 15 το πολύ. Έτσι που λες θα μην φάσεις, που λες για τους δύο καταλόγους. Έτσι παλιά πολύ, χτυπούσε πολύ μηχανιώνα. Στις καλές εποχές, τώρα πάει να βρει λίγο ξανά τους παλιούς τους ρυθμούς. Στις εποχές, αλλά... φίλοι, μηχανιώνα με τον που έμενε κάτω. Έχει πολύ ρυθμό. Πριν ναι. φτάσει στην Ιχθιόσκαλα, είχε πάνω δεξιά ένα εστιατόριο που πήγαινε ο Καραμαλής ή δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο ήταν το σφαγιαστήρι. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε. Είχαμε και αν υπάρχει ακόμα κιόλας. Είχαμε πάει μια φορά οικογενειακό, θυμάμαι σε μια ταβέρνα εκεί πέρα κάτω, πριν την Θεόσκαλα που κατεβαίνεις. Εκείνη τη μέρα ο τύπος δεν είχε δουλειά. Ναι. Και υπάρχουν κάποιοι μαγαζάτορες. Λέω όποιος έρθει, ρε παιδί μου. Και υπάρχουν κάποιοι μαγαζάτορες, να ξέρετε, που σε μέρες που δεν έχει κίνηση,
Το 1, 2, 3 θύματα που θα μπουν μέσα θα τα πάρουν από αυτού. Ναι. Και δεν είμαι πολλά πράγματα. Εντάξει, πήγαμε normal. Ναι, άρα πρέπει να πήρε φιλή μέρα. Το ψάριο και ξέρει ότι όταν πα να φας ψάρι θα δώσει κάτι παραπάνω. Okay. Ναι. Και μα βγάζει ένα κουστούμι μετά 130 ευρώ. Και θυμάμαι τον πατέρα μου, ο Κυραλέκος, λέει: τι είναι αυτά, να κάνουμε, αλλά ο Κυραλέκος, επειδή δεν χαρίζει, τον φωνάζει. Ναι. Και του λέει: ξαναφέρτον. Και του λέει: τι είναι αυτά, του λέει τώρα, κάτσε, περίμενε, λέει. Έλα εδώ, ξαναφέρτον. Και όχι τίποτα, επειδή σε αυτόν πηγαίναμε και πιο παλιά. Ναι. Και τον ήξερα τον πατέρα μου, και του λέει: και από ψηλογνωστό κιόλα, οκ, okay, και του φτιάξει μετά. Ναι, κάτσε, μα βρήκε. Ναι, δηλαδή τώρα τι ζητάει. Να δαγκώσει. Βρήκα παπά να θάψουμε 5-6. Ναι, ναι. Η Μηχανιώνα όμω στι καλέ εποχέ τη δόξη τη, το καλοκαίρι δηλαδή που πηγαίνει οικογένειε για ψάρι και λουκουμά, που είναι τα δύο πράγματα που έχει Μηχανιώνα, δεν έχει κάτι άλλο και την έχει ωραία θάλασσα επίση. Τι δεν έχει. Κάνω με το πίσω τον πάνε. Γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, Έλα, Σάμουελ Γκούσταφσον, έλα. Έλα, βγήκε. Τι. Ο Άρης εξετάζει εδώ την περίπτωση, διαβάζω. Επατά. Οχ. Να το πάτα, ρε. Επατάω, ρε φίλε, αλλά βλέπεις λίγο εδώ τώρα θέλουμε τέτοιο. Δεν είναι η Δευτέρα, μπαίνει δύσκολα. Οχ, Νίκο. Κάτσε, φιλαράκι. Ω, ωραίο και με τον παλί κουρεμένο φαίνεται πιο καλά. Ποιο. Το καρούμπαλο. Την κεφαλιά. Δεν ανοίγει, ρε. Εμείς θέλουμε που δεν τα γράφουμε. Άιντε, ρε, ξεκόλα. Κάτσε να μπορώ να διαβάσω το καζέτα την κίνηση στον Άρη, φίλε, γιατί αμερημένα από τα άλλα. Εντάξει. Καλά που είναι και στην άλλη ψυχή, διαβάζουμε τίποτα. Τη προκοπή. Όταν ανοίξει. Δεν ανοίγει. Βάλτε το από εκεί, από το πιο γρήγορο. Έλα. Νίκο, φίλε, έτσι και με. Όχι, 400 λέξη κείμενο. Όχι, και βίντεο. Όχι, Νίκο. Όχι, Νίκο. Νορντίσκ Φούτμπολ. Σαμουέλ Γκούσταφσον και δεν συμμαζεύεται. Πού παίζει αυτό το παλικάρι. Ναι. Κεντρικό χαφ. Θέλουμε κεντρικό χαφ. 24χρονο. Για κάτσε εγώ και προφίλ έτσι, ξέρεις τι ωραία έχει βγει, φίλε, όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Σαμουέλ Γκούσταφσον, λοιπόν. Διαβάζω στο λαμπαουτάρις. Νοτ. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραία, Νίκο. Μάλιστα, για άλλη γράφω τίποτα. Για να δούμε. Εδώ τίποτα έχει συνάδελφη. Παντού έχει φύγει. Όλοι έτσι είναι. Όλοι χαίρονται τα κεφάλια του τώρα. Πάγο ψάχνουν. Ωραία, Νίκο. Το σπιτάκι. Ωραία, Νίκο, τι γίνεται. Ωραία, Νίκο. Μια ώρα μέγα. Κλείνουμε. Νίκο, αδερφέ, θα αργήσουμε να γυρίσουμε. Βλέπω το μεταξύ τώρα εδώ πέρα κάτι φωτογραφίες από ένα τραπέζι που είχε η ΑΕΚ με δημοσιογράφους. Εννοείται ότι. Δες λίγο. Φυσικά και θα ήταν και εκεί. Του παρουσίασε, λέει, τη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Τη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Βέβαια, ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει συλλογή με αυτοκίνητα παλιά κλασικά, φίλε. Όπως αυτό εδώ που βλέπω τώρα. Ναι. Είναι η δεύτερη αγάπη το, όπως διάβασα, λέει. Μετά την η πρώτη του είναι. Μετά την ΑΕΚ. Α, καλά. Ανατριχιάσαμε. Μετά την ΑΕΚ είναι τα αυτοκίνητα. Ναι. Τι λέει, ρε, φίλε. Τι λέει, ρε φίλε. Νίκος έχει χάσει τη μιλιά του εδώ πέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Όχι, ρε, όλα καλά. Ξανά άνοιξε ο υπολογιστής, φίλε. Όλα καλά. Ξανά άνοιξε ο υπολογιστής. Όχι. Περίμενε. Νίκο, δύσκολα τα πράγματα. Ανέβασε λίγο, Τζόνι. Πάμε να συνδεθούμε με το. Ξεκίνησε το live. Ξεκίνησε το live του MasterChef. Συνδεθούμε το Stack. Ωραία, φίλε. Τι από όλα τα μάξι δεν πήγανε. Μάλλον. και πρέπει να έχει εσύ και συγγενείς και τέτοια. Και ο Άκης Πετρελτζίκης. Μπορεί να σε δούμε με Star, Γιάννη. Ποιο μικρόφωνο. Δεν θα το προλάβουμε, ρε. Λίγο. Κάτσε, ρε. Και 53 είναι. Λίγο όσο προλάβουμε. Δεν θα το προλάβουμε, ρε, φίλε. Μέχρι τώρα να ξεκινήσει να πει ναι. Και φοράνε πάλι τέτοια ρούχα. Εσύ είναι ο. Έχει συγγενείς φίλους και τέτοια. Αυτό σου λέει. Έχει δουνιά. Πιο πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ μα. Πρόβλημα. Στο λιμάνι. Καλό, ωραίο tweet αυτό. Ναι. Η Έλεν. Πώς τη λέγανε, η Έλεν ήταν αυτή. Όχι. Η Μπουρλόκα. Η Μπουρλ. Για δώσε. Πάω σε εκείνο, ναι. Πάω σε εκείνο.
Για να δούμε λοιπόν. Αν θα έλα, άνοιξε με εδώ. Ωραία. Ο επόμενος Έλληνας Masterchef. Μανώλη. Ή αν θα έχουμε. Κορυφώνει την αγωνία. Έχουμε συνδεθεί με Star. Σωτήρης Κοντιζάς ο λόγος. Μέχρι να ξεκινήσει να το πει, να το κάνει, να το ράνει, να πάμε διαφημίσεις. Δεν το προλάβουμε. Θα σημαίνει από το τηλεφωνικό. Λοιπόν. Και δεν έχουμε κοντά μας τους παίχτες του φετινού Masterchef. Θα μας κάνουν όλη μια δήλωση. Χειροκρότημα μεγάλο, ναι. Ωραία, πανηγύρι. Μπα χαμήλωσε ο Τζόνι, δεν το βλέπω. Θα αργήσουμε ακόμα. Πάει διαφημίσεις, ναι, ξανά. Παιδί Σπυριδούλα, Νίκο. Να δούμε λοιπόν. Σάμουελ Γκούσταυσον, 24χρονο Σουηδός, κεντρικός χαφ. Υπάρχει, ρε σου λέω. Υπάρχει. Ανήκει στην Τωρίνο. Υπάρχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το... Ανήκει στην Τωρίνο. Είναι ο μέσος που θα ψάχνει. Αλλά το συμβόλαιο του λύγει. Είναι παίκτης που έχει προταθεί. Ναι. Ο Άρης ψάχνει εκεί πέρα να οχτάρει. Δανεικός στη Βερόνα ήταν φέτος. 29 συμμετοχές. Ένα γκολ, μία assist. Δύο assist, συγγνώμη. Η Βερόνα τι είναι, σέρι B. Λογικά ναι. B. Και στην Περούτζια πρόπερση. Το έπος στην Περούτζια. Μάλιστα. Γκουγκου Γκούσταυσον. Να σου πω, ρε φίλε. Τώρα ο Άρης μόνο που εκεί θα παίρνει παίχτες. Για πες. Σουηδο Νορβηγό. Καθότερη φίλε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα στη σουηδική αγορά. Εκεί έχει ψωμάκι τώρα. Εντάξει. Έχουμε άκρες εκεί πέρα κουλουπού. Αούα. Και υπάρχουν κι άλλοι. Να ξέρεις. Υπάρχουν κι άλλοι. Καλά, προφανώς υπάρχουν κι άλλοι. Φίλε, υπάρχουν κι άλλοι. Θα ζημιώσουν κανένα εδώ. Δεν είναι γράψει κανένα, τώρα είναι γνωστή αυτή η τακτική φίλε Νίκο, τη ξέρουμε, την έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, τι γιατί αγαπημένο. Ναι, και μέσα εκεί πέρα πεταμένο και ένα Γκούσταυσον. Ναι, ναι. Ότι προτάθηκε και ναι, και ξέρω εγώ, έλα τώρα, εντάξει. Πάλε και πάλε τα ίδια που έλεγε και μια ψυχούλα. Πάλε και πάλε. Λοιπόν, Νίκο, επειδή σε βλέπω φίλε ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχω να δηλώσω. Ότι η εκπομπή σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Είναι γιατί πρέπει να πάμε στο σπίτι μας. Να πάμε στο σπιτάκι μας κι εμείς. Εντάξει. Μετά από αυτή την υπέροχη μέρα που είχαμε, ειδικά το απόγευμα στον Πάρκο Σποτσαλίδα, πολύ ευχάριστα. Εδώ αύριο ξανά στις 10. Αύριο ξέρεις τι χώσιμο έχω φάει, ε. Τι. Άσε με αυτό το ξύπνημα που φάγαμε από πουθενά. Που είχαμε ξύπνημα έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν ήταν τόσο νωρίς. Τέλος πάντων, για διάφορα θέματα. Ακολουθεί Γιώργο Ζαγόρα και Ζούγκλα. Εδώ ξεκινάει λίγο μετά τις 12 και πάει. Δεν έχουμε NBA σήμερα. Αυτό είναι μια απώλεια νομίζω. Σήμερα δεν έχουμε, έχουμε αύριο. Έχουμε αύριο. Αύριο. Επιστρέφει σιγά στο Μιλγόκι. Χθες εγώ ξύπνησα για να το δω γιατί πίστευα ότι το παιχνίδι θα έγινε αίμα και άμμος. Δεν ήτανε τελικά. Γιατί ήταν καλύτερο το Ρόντο. Και κέρδισε δηλαδή άνετα. Η λογική λέει ότι το αίμα και άμμος ήταν αυτό. Το αυριανό παιχνίδι. Πέμπτο μας, το 2-2. Η λογική λέει ότι όποιος το κερδίσει, πιθανότατα περνάει και αυτός. Δηλαδή είναι δύσκολο μετά το 3-2 να γίνει 3-4. Ποιο τη θα περάσει στο τέλος. Να, δεν ξέρω. Νομίζω θα κρυθεί πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες, παρότι είναι διαφορετικές, είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη. Πολύ κοντά. Ενώ... Και είναι δεύτερο παιχνίδι που οι Ράπτορς θα πήγαν καλά κόντρα στο Γιάννη. Διόρθωσε, μα κάνω λάθος αυτά τα οποία θα πω. Κλείσε τον. Ναι, τον ναι, μαστερ, ναι, ναι, ναι. Το ενώ έχω την αίσθηση ότι στο NBA οι έδρες δεν παίζουν τόσο πολύ ρόλο, σε αυτή τη σειρά σου παίζουν. Καλά, δεν παίζουν ρόλο στη λογική για την κλίμα, ατμόσφαιρα. Φίλε, κλίμα, ναι, η ατμόσφαιρα σου λέει. Δηλαδή, κάτσε στην έδρα των Ράπτορς γινόταν πανηγύρι. Ναι, και στο τρίτο και έχει αυτόν τον Μπακαλιάρο. Εκεί πέρα που μας έπαιξε τα να μην πω τίποτα. Καλά, αυτός είναι πολύ σύγχαμα. Ναι, να μην για σύγχαμα, τα έχω πει εδώ και χρόνια, έχει μαλλιάσει γλώσσα μου. Είναι μια σαύρα. Ναι, ο τύπος είναι Μπακαλιάρος, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να του απαγορευτεί η είσοδο στα γήπεδα του Drake αυτού του κουραστικού. Και δεν το λέω γιατί το έκανε για το Γιάννη χθες. Γενικά είναι πολύ κουραστικός τύπος, ρε παιδί μου. Είναι αριστικός. Ακριβώς. Το σπιτάκι του δηλαδή. Δεν έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με το πώς παίζουν οι ομάδες, φίλε. Καταλαβες. Δηλαδή, ο τρόπος που παίζουν οι Bucks για παράδειγμα, που είναι πολύ τρίποντο, πολύ pace and space επίθεση. Το ποιο, το ποιο. Pace and space, φίλε. Space and space. Pace and space. Pace and space. Ναι. Βηματισμός και απόσταση. Καλό. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όταν παίζεις στη δική σου έδρα και έχεις και λίγο την όθηση από τον κόσμο. Μπορείς να παίξεις καλύτερα να σου κάτσει και λίγο το μάτς. Και το Ρόντο πάνω κάτω κάτι άλλο παίζουν, κάτι ίδιο μάλλον παίζουν, αλλά διαφορετικά με τους Bucks. Εγώ νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Δηλαδή είναι πολύ λεπτομέρεια πλέον η δουλειά. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Πολλά Bucks. Εγώ πιστεύω, με αυτά τα οποία βλέπω και με τόσο μπάσκετ ξέρω, ότι οι Bucks θα είναι πιο ανταγωνιστικοί στους τελικούς από τους Raptors. Λέω εγώ. Κόντρα στους Warriors. Έχω καουάι φίλε οι Raptors. Πλέον. Δεν το βλέπω. Τι δεν μπορεί, ρε φίλε. Χθες περπατούσε και έβαλε 30 πόντους. Μαγαπητέ.
Χθες που ήταν ψόφιος, γιατί είχε παίξει 58 λεπτά στην παράταση. Το παιδί μας τι έκανε χθες, πόσο έβαλε το παιδί μας. Καμιά κοσαριά πρέπει να έχει. Αλλά δεν τράβηξε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν τραβούσε. Ήταν δεύτερο σε ρημάτσου, λέω, που οι Raptors τον έπαιξαν καλή άμυνα. Δηλαδή οι Celtics τον παίξαν σε ένα παιχνίδι καλή άμυνα και μετά σπάτησε. Τώρα στα δύο μάτς οι Raptors παίξαν και στα δύο μάτς πολύ καλή άμυνα πάνω στον Αντετοκούνμπο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αύριο είναι η ματσάρα. Τώρα, okay. Η λογική λέει ότι αύριο θα είναι το παιχνίδι επιπέδου τελικού, ρε παιδί μου. Τι ώρα είναι αύριο? Δεν ξέρω. Αλλά λογικά μιλγό εκεί είναι κάπου εκεί, 3-3.30. Λογικά κάπως έτσι. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ο αγώνας ακολουθεί. Έτσι, δεν προλάβαμε το Master Chef. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι και να κάνετε.